Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Πήγες παρέλαση, αγόρι μου, εσύ? 25 χρόνια έχω να πάω. Και εσύ, 25, άλλα 15. Εγώ πήγα να κατέβω να κάνω μια μπουκ, αλλά δεν μπόρεσα να φτάσω εκεί. Γιατί δεν ακούμαστε, κύριε Χολύπτα, φτιάξε μας λίγο. Περίμενε, δεν σε ακούμε ακόμα. Τώρα σε ακούμε. Πάμε, τώρα, 1, 2, 3, αυτού και βγαίνουμε. Καλημέρα. Προσευχές. Προσευχές στο σχολείο. Ναι. Πώς τα λένε αυτά? Παρελάσεις. Παρελάσεις, ναι. Εκκλησίας με το σχολείο. Εκκλησία με το σχολείο. Δεν πήγαινα. Δεν πήγαινε. Τι έκανε, Κωνσταντίνε, εκείνε τι ώρε? Κοίταζε, είχα μια σβούρα να πούμε. Α, έπαιζε με τη σβούρα σου. Μπίλες έπαιζες. Μπίλες έπαιζε το παιδί μας, ναι. Έπαιζα μπαλάκι. Αυτό, μπαλάκι, τένις. Όχι, το τένις, ναι. Το μπαλάκι ήταν ένα παιχνίδι που παίζαμε 4x4, 5x5. Είναι το πρώτο 5x5 που έχει παιχτεί στην Ελλάδα, το έχουμε παίξει εμείς στη γειτονιά. Κατάλαβες. Μάλιστα. Τι έγινε, γιατί κάνεις νοήματα? Κάνω νοήματα, δεν χρειάζεται να τα λέω, μια χαρά. Κάνω, να με φτιάχνω γίγαντας, ο τεράστιος. Ότι ήταν ο μέγιστος. Θανάς Καζαμπάκα έχουμε. Μη, άστασε. Τι μη, ρε φίλε. Δεν γουστάρει άλλο Καζαμπάκα. Δεν γουστάρει άλλο. Άντε ξύσου ρε ουγ. Άντε ρε ουγ με τέτοια μούτρα. Έρχεσαι να κάνεις χοληψία πρωί-πρωί. Εντάξει, θα το ξεφωνήσουμε. Οπότε παρελάσεις. Καταρχήν δεν υπάρχει νόημα. Δεν υπάρχει νόημα. Γιατί δεν υπάρχει νόημα? Άμα είναι να τα ξεχάσουμε όλα, ρε Κωνσταντίνε, κάθουμε στο σπίτι μας, να κοιμόμαστε και να μην βγαίνουμε και έξω από το σπίτι. Τι? Ναι. Κάνουν οι λαοί, οι οποίοι δεν παράγουν, δεν έχουν παρόν, δεν έχουν μέλλον. Άνθρωποι. Δεν έχουν παρόν, δεν έχουν μέλλον, δεν έχουν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο προοπτική και έχουν αθυμωτσά τους Αριανούς που θυμούνται το Κύπελλο του 70, τον Γκάλι, τον Γιαννάκη. Άντε πάλι από εδώ το πήγες, από εκεί το έφερες στους πίσους τους Αριανούς. Μια ομάδα που... Άσου Αριανούς, τώρα τι φάγανε χθες, άσου τώρα τους. Α, δεν τους πείραξε, δεν τους πείραξε. Πώς δεν τους πείραξε? Δεν τους πείραξε, δεν τους πείραξε. Εμάς μας πείραξε περισσότερο τους Παοξίδες, να ξέρεις, γιατί χθες ήμουν σε ένα καφέ, ναι, είχε καμιά 300 άτομα, ναι, 200 και Αριανοί, ήταν, ναι, και καμιά 80 Παοξίδες, φιλαράκια έτσι. Ναι, και. Εμείς σκάσαμε. Γιατί σκάσατε? Γιατί είπαμε θα γίνουμε 10 μέρες άσου. Καλά, ρε Κουλιανέ, τόσα χρόνια βλέπεις μπάλα. Τόσα χρόνια βλέπεις μπάλα. Μια σύνθεση. Βλέπω μια σύνθεση. Κοίταξε, ρε γάμο, δεν έχουμε φτιάξει ακόμα στην Μαρμίτα. Τι δεν φτιάξαμε, αγόρι μου? Α, στην Μαρμίτα το live, κοίτα.
πριν το match βλέπω τη σύνθεση. Ναι. Γιατί τώρα αυτά δεν αξίζουν που τα λέω, αλλά τα λέω. Τώρα είναι after, ναι, είναι μετά χρυσοπροφήτη τώρα. Ναι, okay, εντάξει, κάνουμε σχολιασμό μετά το match. Βλέπω, ακούγεται η σύνθεση. Και ψάχνουμε να, πριν βγουν διατάξει. Να το... δείτε που παίζει ο Μπάσα, προφανώς. Ψάχνουμε να βρούμε ποιο παίζει στόπερ. Στόπερ, ήταν ο Μαυράη μαζί με ποιόνα. Δηλαδή βλέπουμε στου αναπληρωματικού. Το Δελιζή. Ο Δελιζή και ο Σόου. Ναι. Και λέμε δεν μπορεί κάποιο λάθος να κάνουν αυτοί οι ηλίθιοι, οι ανόητοι, οι οποίοι ας πούμε κατά κάποιο τρόπο δεν μπορούν να βάλουν σε σωστή σειρά τις συνθέσεις. Ναι, λες ότι έκαναν λάθος, αλλά δεν έκαναν. Εγώ παίρνω καμιά φορά το ice score για να βρω... Οπα, μ' αρέσει. Και ice score και ice score. Παίρνω το ice score. Και φε και μπουκ. Και βλέπω κάτι συνθέσεις, ναι, τα γόρι μου. Ας πούμε χθες τον Πανιώνη με τον, πώς το λένε, τον Ατρόμητο. Πανιώνη Ατρόμητος, ναι, το έβαλε πάλι ο Κουλούς. Το Χατζησαΐα. Πλήρως από τώρα το σύμφωνα, ναι. Πλήρως να τελειώνουμε. Το ναι. Χατζησαΐα, αυτά τα κοιτάτε τα χάλια σας εσείς. Εγώ γιατί τι εμείς τα κοιτάμε. Γιατί πήρατε τον ΑΚΠΟΜ 10 εκατομμύρια και τον Κουλούς στον Ατρόμητο. Άμα ήταν ο Κουλούς στον πάγκο, την πορεία του ΑΚΠΟΜ θα έκανε. Θα καθόταν στον πάγκο και θα πήζε ο Φρίγκοβιτς. Δεν αλλάζει αυτό. Απλά πήρα ένα ξένο για να δώσω λίγο δυνατότητα στον Κουλούρι να αναπτυχθεί. Για να οικονομήσω μάνατζερ. Καλά, δεν πήρε και πολλά ο ΑΚΠΟΜ, μην τρελαίνεσαι. Εντάξει, ναι. Αλλά την ίδια πορεία θα έχει. Α, στον Κουλούρι, έχουμε πάρει, έχουμε πάω και μετά. Τέλο πάντων, βλέπουμε μετά ότι παίζει ο Μπάσα center back. Το είδαμε και αυτό. Παίζει, α πούμε. Ναι, δει... αλλά οι Αριανοί, κάτσε τώρα, μην ξεφεύγουν. Οι Αριανοί γκρίνιαξαν με το που το είδαν και αυτοί. Δηλαδή, είσαι μια παρέα με 20-30-40 που λέμε τι κάνει ο άλλο, τον Μπάσα βάζει. Αυτό έχει αξία να το δείξει. Και εμεί λοιπόν, σαν ραπτό.gr, σαν οτιδήποτε site το οποίο θα παίξει εκεί στη Μαρμίτα, θα το δείχνουμε. Θα το λέμε πριν το παιχνίδι, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Σήμερα λοιπόν, ναι. Το κάνω και promotion να πούμε. Στον αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός που θα αναμεταδώσεις εσύ μαζί με τον Ζορ Ζαϊρή. Ναι. Εγώ θα είμαι στο Μαρμίτα, θα υπάρχει κόσμος εκεί, θα υπάρχουν συνθέσεις, θα είμαστε ζωντανά και θα σχολιάζουμε το παιχνίδι. Ναι, ωραίο. Ναι. Ωραίο, ωραίο. Έτσι ώστε να μην κάνουμε τους μάγκες. Εγώ... Μετά Χριστόν. Μετά Χριστόν. Να βγαίνουν όλοι για να το παίζουν μπαλαδόφατσες. Έτσι ακριβώς. Πριν τον αγώνα, ρε φίλε. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ρε φίλε. Ναι. Τι βλέπεις. Τι βλέπεις. Ναι, αλλά η ροή του αγώνα χθες το Άρης. Α, γιατί εγώ θέλω να είμαι δίκαιος και τίμιος. Ναι, ΑΕΚ Άρης. Ναι. Σου έλεγε ότι θα χάσει ο Άρης με 4-0. Με 6-0. Με 6-0. Ναι, η ροή του αγώνα. Η ροή του αγώνα. Γιατί ένα, ο Άρης καταρχήν. Έκαναν fair play δηλαδή λες, μετά το 70 ή τη ΑΕΚ. Σταμάτησε, λέει φτάνει 4. Βάλα τον Άρη. Να σεβαστούμε τον Άρη. Όχι. Να τον ευχαριστήσουμε τον Άρη. Να τον ευχαριστήσουμε γιατί μου, που ήρθε να παίξει με μπάσα. Που ήρθε να παίξει, ναι, ναι. Τη Βουγιουκλάκη στο κορίτσια στον ήλιο. Α, Κωνσταντίνε, δεν ναι, μου τα λες καλά. Όχι, όχι, όχι. Ευχαριστούμε πολύ, λέει. Το κορίτσι στον ήλιο. Ο φίλος μου ο Παπαγιανόπουλος, ναι. Του Διονύση, του Αείμνης. Φιλαράκι, ωραίος ο εγγονός, ναι. Ναι. Με αντίδραση μέσα, με πνεύμα. Πες ευχαριστώ. Ναι, με ποιον. Λέει, πες εκ μέρους του, όχι του Διονύση, του Γιάννη του Παπαγιανόπουλου. Ναι, ναι. Πες ένα ευχαριστώ τον προπονητή και τον πρόεδρο του Άρη και τους παίκτες του Άρη. Μας διευκολύνανε, λέει. Πολύ. Ναι. Ναι, αλλά μας διευκολύνανε. Εγώ δεν νομίζω ότι έπαιξε. Γιατί ρε Γιάννη του λέω. Ναι, γιατί. Γιατί ρε, λέει, ο παππούς μου λέει ήθελε να παίξει το κορίτσι με το άλογο, λέει, και να είναι ο παρτενέρ της Φόνσου. Ναι, αλλά ήταν πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας ο Διονύσης Παπαγιονόπουλος το 12 γεννημένο. Το κορίτσι με το άλογο ήθελε να παίξει. Ο Άρης έπαιξε το κορίτσι με το άλογο. Εγώ πάλι, χωρίς να θέλω έτσι, ρε παιδί μου, να σε πάω έτσι, κόντρα, νομίζω ότι ο Άρης θες για άλλη φορά επιβεβαίωσε ότι είναι ο ορισμός του Καληνυχτάκια. Όχι. Ορισμός του Καληνυχτάκια. Φίλε, κοίταξε. Ωραίος, διμένος, κονσός. Γιατί, ρε Παπαγιανόπουλε. Ναι, γιατί, να σου πω και εγώ γιατί όμως μετά. Λέει, κοίταξε να δεις. Βλέπω ένα center back στον πάγκο, ένα 90. Το Δελιζήσι. Το Δελιζήσι, ποιος ξεκίνησε καλά. Είχε όλες τις νίκες του Άρη με το Δελιζή σε τέτοια. Ναι, αλλά Κωνσταντίνου με Λαμία, Λιβαδιές και Λάρισες παίξαμε. Τα είπαμε αυτά και λέγαμε να τους κρίνουμε μετά. Περίμενε, παιδί μου. Ναι, έπαιξε με ομάδες πολύ κατώτερο επίπεδο. Παίζουνε με, λέει, με δύο σεντερφόρ εμείς, τον Μπόνσε και τον Λιβάγια. Ναι. 4-4-2. Ναι, 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 ναι. Και μάλιστα με εξτρέμ κανονικό τον Μπογκέ. Αυτή την παιχτάρα για την οποία και εγώ κάνουμε, και τα είπα τον Αύγουστο τα είπα. Κάνουμε, μου λέει, τι κάνουμε, μου λέει. Ντουμπλάρουμε τη δεξιά μας πλευρά με δύο δεξιά μπακ, τον Γκάλο και τον Μπακάκι. Για να πιάσουμε, να πούμε, το μεγάλο, τον Γκαρσία. Το Ματέο. Το Ματέο. Ναι. Άρα εμείς λοιπόν φυλάμε τα νότα μας. Έχουμε και τον Άλεφ σε καλή σχετικά μέρα. Έχουμε δύο center four που είναι και οι δύο συμμετοχικοί και πιο πολύ ο Λιβάγια. Και αυτοί, λέει, βάζουν το half μπάσα δίπλα στο Μαυράι. Πες τους, λέει, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Γι' αυτό το λόγο δεν είμαστε, λέει, αγνώμονες εμείς οι αεξίδες. Και τι θα κάνουν δηλαδή οι αεξίδες τώρα, μα δεν αδειάζουν. Α, σταμάτησαν στα 4 αυτό. Σταματήσαμε στα 4. Στο 65-70 λες φτάνει. Στο 70 πατήσαμε φρένο. Φρένο γιατί έχουμε κι άλλα μάτς. Έχουμε κι άλλα μάτς. Ναι. Και ήταν μια ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ήταν το μόνο μάτς της ΑΕΚ. Έχεις προσωπικό, ναι, καφετζί, ναι, εδώ. Ήταν το Ρεσκεντερμπέο. Τι έχει κάνει η Ρεσκεντερμπέο. Γλυκό βαρύ, 4 κουταλιές. Ναι, το έβαλα εγώ. 4? Ναι. Μπράβο τα πρόσεξε τώρα. Το μόνο μάτς που η ΑΕΚ
δεν τη βγήκε η αιμορροίδα από τον πισινό. Ναι, το πήρε εύκολα. Το μόνο μάτς η ΑΕΚ που δεν έβγαλε το πάθος που βγάζει στα άλλα παιχνίδια. Ναι. Το μόνο μάτς που η ΑΕΚ έτρεξε τα λιγότερα χιλιόμετρα. Έτρεξε με την Bayern πολλά. Τώρα τι να τρέξει και με τον Άρη. Βρε παιδάκι μου, όσα μάτς έπαιξε η ΑΕΚ με τον Πανιόνιο, ας πούμε το 4-0, έτρεξε τα τριπλάσια χιλιόμετρα. Τα τρέξε. Χθες έκανε fair play. Έκανε και αυτή fair play. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Άρη, μου λέει ο φίλος μου ο Παπαγιανόπουλος. Άντε πάλι ο Παπαγιανόπουλος. Παπαγιανόπουλος, ο αεξής, αν και ο Διονύσης ήταν βάζελος φανατικός. Ο Διονύσης ο Παπαγιανόπουλος, ο αείμνηστος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είχαν δύο center for στον πάγκο. Ναι, ναι, ναι. Center for στον πάγκο και βάλα τον Ντεγκινή center for. Ναι, η απόφαση να βάλουν Ντεγκινή center for δεν συνδυάζεται με την όλη στάση του Άρη χθες. Δηλαδή, θες να πας να το παίξεις το ματς στα ίσα, να το κοιτάξεις τον αντίπολο στα ίσα, αλλά βάζεις και μπιζέ center for. Ναι. Δηλαδή, δεν είχε λογική αυτό. Γιατί για μένα ο Άρης, το ξαναλέω, συμπεριφέρθηκε σαν ένα καληνυχτάκια. Ο Άρης για δεύτερο συνεχόμενο ματς δείχνει ασέβεια στον αντίπαλο και σου λέει: εγώ θα σε παίξω στα ίσα, ρε φίλε. Ναι. Θα σε παίξω στα ίσα. Πέστα, και ρε, τρώει δύο γκολ στην κόντρα. Έτσι. Δύο γκολ στην κόντρα έφαγε. Έπαιζε ΑΕΚ Άρης, όχι Άρης ΑΕΚ. Ευχαριστούμε τον Άρη που μας έκανε pressing ψηλά. Τι να κάνουμε εμείς στην έδρα μας 6, 7, 8, 9, 9 λεπτά. Και πήραμε το διάδρομο 50 μέτρα κούρσα και μπήκαμε μόνοι μες στα δίχτυα. Και ευχαριστούμε τον Άρη που έβαλε για 70 λεπτά τον κολάσο. Στα χαφ. Και δεν έβαλε ούτε ένα λεπτό το Μαρτίνεθ που είναι καλό χαφ και τον υπολογίζαμε εμείς. Ποιος θα τον πιάσει. Γι' αυτό να μου είπαν οι Αριανοί που είναι μοιημένοι ότι ακόμα είναι πολύ ανέτοιμος. Γιατί ο Ρώσος, γιατί γίνεται εδώ, προβληματιζόμουν. Λέει, δεν είναι ακόμα έτοιμος. Να το πάρουμε το Βέρμπουμ. Μαζί με Βέρμπουμ και Γιάγια του Ρέμου πάνε. Αυτοί θα επιστρέψουν και θα μπουν από Γενάρη πλευρά. Αλλά στο ξαναλέω, γίνεται ο Άρης. Ο Άρης, ο οποίος ανέβηκε φέτος με καλό υλικό, να παίζει μέσα στο ΆΚΑ με τέτοιο θράσος. Και να τρώει δύο γκολ από την ΑΕΚ στην κόντρα. Δύο γκολ. Ένα στη μέρα, δύο γκολ. Εγώ δεν θα σου μιλήσω γι' αυτό. Ναι. Εγώ θα σου μιλήσω αν έβαζε στη Βουγιουκλάκη. Τη Βουγιουκλάκη. Τη Βαλσάμι και τη Μενεγάκη που είναι κάτω από ένα 60 και οι δύο. Η Μενεγάκη είναι 70. Ένα 60 είναι. Ένα 70. Την ίδια αδερφή μου μαζί κάνα ταξίδι. Σου λέω μαζί. Ένα 70 είναι. Φορούσε τα κούνια η Μενεγάκη. Ένα 80 τα μετά τα κούνια. Ένα 60. Ένα 59 είναι η Μενεγάκη. Ένα 59. Θα βάλουμε στίγμα. Έλα εδώ τώρα. Άσε την αδερφή σου τι λέει. Αδερφή σου βλέπει φαντάσματα να πούμε. Άσε τη βλέπει η αδερφή. Περίμενε βρε, θα σε βρω εδώ Μενεγάκη. Το γόνατό της με τον αστράγαλό της είναι 8 πόντι. Άσε τη Μενεγάκη τώρα. Μενεγάκη πουλάει τη μάπα της. Καλά, έχει. 1,70, ορίστε. Άσε τι λέει, ρε. 1,70 είναι ρε Κωνσταντίνε. Άσε τι γράφει εκεί 1,70. 1,70 είναι. Ρε Κωνσταντίνε, Μενεγάκη, τι έχει τρελαθεί, ρε. 1,59 είναι η Μενεγάκη. Πού την είδε 1,59. Την είδε live. Από εδώ όπως σε βλέπω εγώ εσένα, την έχει δει. Όχι. Ο άλλο σου λέει την έχει δει. Είναι 1,70. Ποιο το είδε αυτό. Για αδερφή μου σου λέω. Επέστε να πάρει να ξεσουρώσει να πούμε. Ξεσουρώσει αδερφή. Που είναι 1,70 η Μενεγάκη. Είναι 1,70. Α βγουν όσοι έχουν δει Μενεγάκη live να μα το πούνε τώρα. Μενεγάκη χωρί τα κούλια ξυπόλυτη είναι 1,59. Το καταλαβαίνει το έργο. Όχι. Η Βαλσάμι είναι 1,59. Βαλσάμι μπορεί να είναι. 1,59 και η Βουγιουκλάκη. Ούτε 1,60. Η Μενεγάκη σε σχέση με. Η Τζέρι Καρέζη 1,58. Δεν αντιλέγω. Αυτέ άμα τι βάζαμε σε τερμπάξ τον Άρη. Τζέρι Καρέζη, Βουγιουκλάκη και Βαλσάμι. Αυτέ πηδούσαν και παίρναν κεφαλιά. Είναι δυνατό ρε άχρηστη. Να πάτε να βάλετε μια ομάδα η οποία το μέσο όρο του μπόι του είναι κάτω από 1,78. Άκου να δεις το. Για πες, για δώσε ύψος. Κωνσταντινίδης 1,58. 1,72. Ποιος είναι δηλαδή. Κωνσταντινίδης. 1,72. 1,74-1,75. Ας τη γράφει εκεί ρε. Εμένα κοίτα. Περίμενε, και ο κόκκινος λέει 1,80. Ας το τώρα. Ας τώρα κουλιάνε. Μην το ψάχνεις αυτό. Και έχεις κολλήσει κοκκινίτιδα να πούμε. Όχι κοκκινίλα. Όχι κοκκινίλα. Λοιπόν. Δεν είναι 1,70. Βρέασε τώρα τον Κωνσταντινίδη τώρα που θα με πεις. Βάζουν τον Κωνσταντινίδη δεξί μπακ. Ναι. Βάζουν τον Μπάσα Στόπερ. Έχουν το Σιώπη 1,60 να πούμε. Χαφ αμυντικό. Μπρούνο Γκάμα και Γκαρσία. 1,75. Κάτω από 1,78. Ο Ντεγκίνη είναι σέντερφορ ψηλό. Εντάξει, ψηλό το παιδί. Εντάξει. Ναι. Ο Ματίγια κοντό. Κανονικό κομμάτι. Κανονικό. Δεν είναι σιώπη. Είναι κανονικό. Από μια ομάδα η οποία δεν είναι ψηλή πολύ. Ναι. Η ΑΕΚ χάσαν όλε τι κεφαλιέ. Ναι. Γι' αυτό ήταν ο Άρης. Η ΑΕΚ χθε έβαλε ύψο, φίλε. Με πόνσε και μπογέ έβαλε ύψο στο παιχνίδι και λιβάγια. Έχει τρία τέρατα μπροστά. Και ο Άλεφ είναι ψηλό. Είναι ψηλό. Χθε το παιχνίδι. Ναι. Και ο Χούλτ είναι ψηλό. Ναι, έβαλε ύψο χθε η ΑΕΚ στο παιχνίδι τη. Είχε μπόι. Λοιπόν, ο Άρης δεν είχε μπόι. Ο Άρης λοιπόν, ερώτηση στο κοινό. Χωρίς να προσβάλλουμε και χωρίς τίποτα. Όχι, ναι, εμείς θα προσβάλλουμε προς Θεού. Ο Άρης ήταν χαζός. Ο Άρης ήταν χαζός ή η Φόνσου στο κορίτσι με το άλογο. Ερώτηση. Ο Άρης ήταν χαζός ή το κορίτσι με το άλογο. Εάν αυτό το match πήγαινε μια ομάδα ή Λαμία. Ναι. Και είχε δύο center back στον πάγκο και half stopper. Και είχε δύο center for στον πάγκο και extreme για center for. Τι θα έλεγε όλη η Ελλάδα. Τι θα ξεφώνει όλη η Ελλάδα και θα έλεγε ότι η Λαμία πήγε εκεί να κάνει δημόσιες σχέσεις.
public relations και δεν συμμαζεύεται. Αλλά εγώ σου ξαναλέω, δεν χάνει κοστί μου 4-0. Ο Άρης πήγε για άλλη φορά ψηλωμένο. Δεν σε βάσκε τον αντίπαλο. Να σου κάνω. Αυτό όλο που λες είναι σωστό. Ναι. Αν το συνδυάσει και μια αθλειότατη φυσική κατάσταση, στο 46. Γιατί μετά το 60-70 άρεσε μπλόκαρε εντελώ, έτσι. Στο 46 πίσω. Λεπτό και 15 δευτερόλεπτο κάνει ένα σπριν τον Μπρούνο Γκάμπα. Ναι. Λίγο πιο πίσω από το κέντρο, πιο μπροστά από το κέντρο του γηπέδου. Ναι, ναι. Και με τον Άλεφ, ο οποίο δεν είναι γρήγορο. Όχι, δεν είναι γρήγορο. Έχει διασκελισμό βέβαια, αλλά γρήγορο δεν το λε. Πήγε στα 15 μέτρα να δω το σπριντ. Βάλτε το στο βίντεο, παράδειγμα. 46 λεπτό και 15 δευτερόλεπτα. Κάνει σπριντ ο Μπρούνο Γκάμπα. Θυμάμαι τη θιά μου τη Βάσο τη χορεμένη, του θείου Στέλιου τη γυναίκα που ήταν 150 κιλά. Ναι. 70 χρονών, προσπαθεί να προλάβει το λεωφορείο 31 βούλγαρη σφαγεία. Το πρόλαβε ή τη σφάξαμε. Δεν το πρόλαβε καημένη. Δεν το πρόλαβε καημένη. Τα σφαγεία έφυγαν. Άμα τη σηκώναμε από τον τάφο και έκανε σπριντ με τον Μπρούνο Γκάμπα. Θα τον περνούσε. Άμα τον περνούσε, εγώ πιστεύω θα τον περνούσε. Έλα, τώρα είσαι υπερβολικό. Η θεία Βάσο θα τον περνούσε. Η θεία Βάσο βρέμε. Μπρούνο Γκάμπα έκανε ένα ματ δύο. Πού είναι ο Μπρούνο Γκάμπα, ρε. Πού είναι ο Μπρούνο Γκάμπα. Με τον πάω καλό ήταν ο Μπρούνο Γκάμπα. Μην τον αδικούμε στο ξεκίνημα, καλό ήταν. Έβαλε τον γκολ. Ποιο έβαλε τον γκολ. Ο Ματέο Γκαρσία το έβαλε. Okay, εντάξει, okay, αλλά ήταν καλό γενικότερα. Πάντως για μένα το πρόβλημα έχει να κάνει ότι ο Άρης και ο προπονητής του δεν έχουν πλάν B. Παίζουν ένα συγκεκριμένο μπάλα. Θέλουν κατοχή στα πόδια του και δεν γίνεται να το πέσουν αυτό με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό. Ο προπονητής του Άρη μετά τις δηλώσεις πρέπει να έπαθε ένα ψηλό εγκεφαλικό. Γιατί το μάτι του το ένα πήγε να πιούν. Του ένα ψηλό εγκεφαλικό πρέπει να το έχει. Ποιο προπονητή του Άρη. Α, ο Πάκο. Ο Πάκο Ερέρα. Ναι. Δηλαδή η φωνή μια που μια σαν τον Ταλάρα μετά από συναυλά. Εντάξει, και εμεί θα μιλήσουμε πολύ ρε κόσμο. Θα βγάλουμε φωνή μετά. Εντάξει, το ένα το μάτι, το αριστερό, άρχισε να φεύγει. Αυτό είναι σύμπτωμα εγκεφαλικού επεισοδίου και Αλτσχάιμερ. Ένα συνδυασμό. Ναι. Τώρα οι παθολόγοι που μα ακούνε καταλαβαίνουν τι θέλω να πω. Καταλαβαίνω, αλλά εγώ θέλω να πω τώρα να μιλήσουμε καθαρά ποδοσφαιρικά. Εσύ στο πρώτο ημίχρονο βλέποντα ένα ημίχρονο. Απομονώνεις τα όσα συζητήσαμε. Τα απομονώνεις. Ποια ομάδα σου έθελξε το ματάκι, ο Άρης ή ΑΕΚ? Όχι, να είμαστε δίκαιοι. Στο πρώτο μήχρο σου λέω. Θέλει, θέλξη. Έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Τι θα πει καλό ποδόσφαιρο. Εκεί την πατάει ο Άρης, να ξέρεις. Τι καλό ποδόσφαιρο. Ότι έχει ένα πλάνο συγκεκριμένο, παίζει κάτι συγκεκριμένο. Κρατάω την μπάλα, δεν παίζω ποτέ κρυπτοπόλεμο και αυτό πληρώνει. Κάνανε το σιόπι δεκάρι. Να ξεκινάει την άμυνα από πίσω να φτιάχνει παιχνίδι ο Σιώπης. Εντάξει, ο Σιώπης τρέχει σαν τον τρελό. Τρέχει. Μαρκάρει σαν τον τρελό, αλλά μπάλα δεν ξέρει. Ναι. Άμα ήξερε μπάλα ο Σιώπης, δεν θα έπαιζε στον Άρη, ναι. Θα έπαιζε στην Ευρώπη με αυτά τα στοιχεία, τα πνευμόνια και αυτά που έχει ο Σιώπης. Καλά, του λείπουν και κάποια φυσικά στοιχεία. Με το Ματίγια και τον Κολάσο θα κάνανε κατακτητικό παιχνίδι. Με τον Κωνσταντινίδη, δεν είναι με Κωνσταντινίδη, δεν μπορεί να κάνει καριέρα. Να σε λένε Κωνσταντινίδη. Γιατί ρε φίλε, τώρα προσβάλλει το φιλαράκι μα το πρωί, πώ δεν κάνει καριέρα. Ένα 60 τώρα ο Κωνσταντινίδη. Δεν είναι ένα 60 ο Κωνσταντινίδη, το ξαναλέω. Φρεβράσε τώρα το να ξέρω τον Κωνσταντινίδη, από τον κορινό, από τα μέρη μα είναι. Μια ταχυτητούλα έχει εκεί πέρα, τραυματίζεται κάθε τρει και λίγο. Χθε ρώτησα του Αργιανού, λέω καλύτερο ο Κωνσταντινίδη ο Τζανακάκη. Τζανακάκη μου λένε, ποιο Κωνσταντινίδη. Βέβαια το παιδί δεν είναι γερισμό, έτσι να μην το αδικήσουμε. Εάν δεν φάνε τον προπονητή σήμερα ή αύριο οι Αργιανοί. Θα δώσουν περισσότερο στόφο. Γιατί να το φάνε. Γιατί να τον φάνε. Ναι. Γιατί εσύ άμα σου κάνει κουτσάρισμα τέτοια προπονητή. Ναι, τα κακό το κουτσάρισμα. Δεν έχει πλάν B ο Πάκο Ερέλ. Δυστυχώς. Παίζει ένα πράγμα. Κατοχή μπάλα να παίξουμε παιχνίδι, να είμαστε ωραίοι στα μάτια του κόσμου. Αλλά νίτσκο. Υπάρχει χειρότερη ομάδα. Υπάρχει χειρότερη ομάδα στα στημένα αμυντικά από τον Άρη. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Στην χειρότερη, Ελλάδα χειρότερη ομάδα. Στα στημένα. Θα πω μία από τι χειρότερε. Ναι. Μία από τι χειρότερε. Ποια είναι. Ο Άρης έχει φάει τα πιο πολλά γκολ νομίζω στα στημένα. Και από τον Πανιόνι έφαγε γκολ. Από τον Απόλλωνα, πιο πολλά ποιο έφαγε. Ο Απόλλωνα στα στημένα. Είναι ο Απόλλωνα μήμη σίγουρα ένα. Και ο Απόλλωνα είναι πεθαμένο. Ίσως και ο Λεβαδιακός. Ναι. Ο Λεβαδιακός. Δηλαδή λες ότι ο Άρης μαζί με του δύο ουραγού είναι οι τρει χειρότερε ομάδε στα στημένα. Και 6-6 το Δελιζήσι με ένα 89-90. Πολύ πεδαρά κτλ. Έχει έξω τον Σόουζα. Το Σόουζα ξέρει τι μου είπαν εμένα. Γιατί εγώ σου λέω χθε που είδαμε πολλού Αργιανού. Δεν τον έχουμε εμπιστοσύνη γιατί η πρώτη του πάσα είναι συνήθω λάθο. Τι λες μωρέ. Και είδαμε τι έγινε και με στο μάτι του. Ενώ μαυράει με τον πάσα, η πρώτη του πάσα είναι φοβερή. Καλά, ναι, εννοείται. Τι μάθαν την μπάλα οι Αργιανοί. Στο Παλέντε Σπόρ εκεί με τον Γκάλ και τον Γιαλάκη εκεί πέρα τη μάθαν την μπάλα οι Αργιανοί. Στα προσπίσω λε εκεί τον Μπάσκετ. Κωνσταντινίδη. Ο Κωνσταντινίδη με φανέλα του Πάουξ στο Γηνιακό Άρη από κάτω. Τι να κάνουμε, πόσο μικρίνατε ρε, πόσο μικρίνατε ρε. Πόσο νάνι γίνατε ρε Αργιανή ρε. Λοιπόν, αν δεν διώξετε τον προπονητή. Κάτσε ρε, γιατί δεν το διώξετε τον προπονητή. Μισή παίχτε δική του είναι πλάκα με κάνει. Αν δεν διώξετε σήμερα τον προπονητή. Τι αυτό, σήμερα. Αν δεν διώξετε, εγώ θα πω ότι είναι έγκλημα. Θα ενισχυθεί. Έγκλημα θα είναι. Θα ενισχυθεί αυτό που λέμε και λέει πολλοί κόσμος ότι ο Άρης ήταν η φόνσου στα κορίτσια με το άλογο. Άντε πάλι το άλογο. Το κορίτσι τι με το άλογο. Το άλογο, ρε αγόρι μου, μέσα βρε, το κορίτσι με το άλογο είσαι βρε. Το κορίτσι με το άλογο πάλι. Τι σχέση έχει. Εγώ λέω ότι αν ο Άρης κάνει το ατόπιμα
να διώξει τον προπονητή του, έτσι μια που το ανέφερε. Ήδη έπρεπε να ήταν φευγάτος. Ποιο να έρθει. Τι, ποιο να έρθει. Ναι, ποιος ο Καραπατή από το Ανεπιρικό Καραπατή. Ο Καραπατή. Όποιο και να έρθει. Η χρονιά είναι χαμένη, ναι. Όχι Ευρώπη δεν θα βγούμε. Ο Μιχαλίτσο. Που λέμε εμεί οι Αγίοι. Ο Μιχαλίτσο να έρθει. Γιατί είμαστε στο δεκαήμερο του Άρη. Ο Φυρό να έρθει. Ο Μιχαλίτσο να έρθει. Ποιο να έρθει, ρε. Είναι κότσα. Αυτό μα το έκανε ο Φυρό ο Μιχαλίτσο. Αυτό με τον καλοφυρό ο Μιχαλίτσος, ναι. Θα του είχαν κάψει το σπίτι. Λες. Θα του είχαν κάψει το σπίτι, ρε. Πλάκα κάνετε. Ρε. Επειδή Αριανή είναι λαλαλόλι, λαλολό, δε λασάλ, να πούμε καλαμαρί και Ανατόλια. Κακό κουουτς, δεν το συζητάω. Κακό κουουτσάρισμα. Κακό κουουτσάρισμα γενικότερα σε παιχνίδια με μεγάλους, ο Άρης πήγε να το παίξει στα ίσα. Τέλος. Φίλε, δεν του βγήκε το αυτό σουφλί το τον Άρη και ο ακροπόταμος του έκαναν πάρα πολύ μεγάλο κακό. Του έκαναν. Γιατί είναι χειροκροτάκιδες στην ήττα με τον Πάο και ένα-δύο. Τους επηρέασε το DNA δηλαδή λες. Βέβαια. Τους χάλασε το DNA μέσα τους. Δεν τους το πήραξε καλά. Δύο μέρες μετά το μάτς του Πάο τους πληρώνει 850 χιλιάρικα. Ναι, ναι. Χάνουν ένα-δύο με κάτω τα χέρια το τελευταίο τέταρτο περπατάνε. Πάλι πήγαν ο Πάο στην κόντρα του. Περίμενε. Περίμενε. Ναι. Και δεν θα βγαίνανε αυτοί να πούνε ύποπτα και τέτοια. Ναι. Αυτοί εδώ πέρα. Θα ήταν τώρα δύο center back στον πάγκο, θα έπαιζε ο Χαφ. Θα ήταν δυο σεντερφόρ έξω, θα πήζονται κοινοί. Θα κάναν 4-0 και δεν αφήνα σήμερα να ουλιάξουνε. Αυτοί γίνανε λασάλα, γόρι μου. Ναι, αυτοί γίνανε λαπούρ. Το κουκλοθέατρο, το κουκλοθέατρο του Μπαρμπαμιτούση, τον Κλούβιο και τη Σουβλίτσα γίνανε. Ρε. Λες δηλαδή ότι η δεκάδα ήταν να είχαμε να λέμε. Πρόλαβε Κλούβιο, Σουβλίτσα, Μπαρμπαμιτούση. Όχι, δεν το πρόλαβα. Εγώ άλλη γενιά είμαι. Τι να είσαι, σε 9 χρόνια πιο μικρό. Είμαι μια δεκαετία πίσω. Αν δεν έφυγε από τώρα. Βλέπω την βαθμολογία, τον πέρασε εξάδικο παρετολικό. Ρε πάτε σε κάνα γεροκομείο, πετάξτε τον Ερέρα εκεί πέρα το φεγγόλα. Πετάξτε τον σε κάνα γεροκομείο. Στα στιμένα σε κάνει γκολ ο Σέντερμπακ στον Πανιόνιο και μαρκάρει ο Σιώπη ρε. Άμα ήταν Έλληνας, άμα ήταν ο Μιχαλίτσος Έλληνας. Θα πρέπει να τους δούμε με τον Ολυμπιακό. Πώς θα διεκδικούν το μάτι. Αν παίξουν πάλι με τον Ολυμπιακό, έτσι με αφέλεια. Με τον Ολυμπιακό θα πάρει δηλητηρίαση ο Σιώπης και δεν θα παίξει το Σιώπης. Το λέω εγώ. Ναι. Θα βγάλει θράσο. Ασαμουλοχτά, γιατί εμείς λέμε με τον Ατρόμητο δεν θα παίξει ο Κουλούρης, ο Χατζησαΐας και ο Γιαννούλης. Δεν παίζουν. Εσείς ξεδιάντροποι είστε. Εμείς τι ξεδιάντροποι. Αυτή είναι η απόφαση λιμένη. Εσείς ο μάγκας να πά και τσι απά. Όχι, δεν είμαστε εμείς ο μάγκας. Και εμείς δεν θέλουμε σαν τους άλλους αποφάσισε. Ο άλλος αποφάσισε. Λέει, εγώ τους θέλω και ας μην παίξει με σένα. Ναι, σιγά, μην παίξει. Αυτή είναι η συμφωνία. Τι θα κάνουμε, φίλε. Θα χάσει ούτως ή άλλως. Ποιος θα χάσει. Ο Ατρόμητος. Μπα δεν το νομίζω να χάσει έτσι εύκολα. Κοροϊδεύετε τον Ολυμπιακό. Πά και τσι απά δεν κάνει τέτοια πά. Γιατί γίνεται τόσο σαματάς για τον Ατρόμητο και δεν γίνεται για όλες τις άλλες ομάδες. Για όλες γίνεται. Όχι, δεν γίνεται. Για τον Ατρόμητο έχουμε μία εβδομάδα πριν, μία εβδομάδα μετά. Λοιπόν. Εάν έχει τις ποδάρες και ο Ατρόμητος, έτσι. Τις ποδάρες. Το κορίτσι και το άλογο. Το κορίτσι και το άλογο άρισε χθες. Και Αριανή λαλαλά στο Facebook. Ο Ζάχος. Είναι λαλαλά, σκασμένη είναι. Βρε λαλά είναι, βρε λαλά. Λοιπόν, καφεδάκι πίνεις, έτσι. Και το κάνω. Ναι, και το κάνω. Ναι, αλλά τώρα εμείς θα πάμε να πιούμε μετά καφεδάκι στο καντίνα Πιστόφιλε. Εκεί να δεις καφεδάρα. Εκεί να δεις καφεδάρα. Και θα γίνει και ο χαμός. Θα πάμε γιατί μας περιμένουν τα κορίτσια. Ναι. Θα μας κεράσουμε μία μπουγάτσα, άλλη μία πιτούλα κούτρα δώρο. Μαζί με τον καφέ θα πάρουμε και το νερό δώρο. Και στον πέμπτο καφέ ο έκτος είναι κούτρα τζαμπαντάν. Σε τρία σημεία στην πόλη μας λοιπόν. Παλαιού σταθμού 36, δυτική είσοδος αδικαστήρια, πόντου 56 Λαχαναγορά και οδός Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την αεροκέφρα Σταυρούπολη. Στο κόκκινο αυτοκινητάκι μας περιμένει Κωνσταντίνε. Ναι. Και έμαθα γίνεται χαμός. Δεν βρίσκουν να παρκάρουν, γίνεται πανζουλισμός. Βέβαια. Φωνάζουν ότι δεν μπορούν να παρκάρουν και τέτοια. Ξέρω, άκουσα. Λοιπόν, έτσι. Η Wit Vision σας φέρνει την καλύτερη προσφορά Netflix για να έχετε το πιο τρομακτικό Halloween. 12 μήνες δώρο Netflix με σύνδεση Wit Fiber μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Τρέξτε να προλάβετε την προσφορά στο win.gr σε ένα κατάστημα Win. Τρέξτε να προλάβετε την προσφορά στο win.gr σε ένα κατάστημα Win και δείτε οι δαίμονες του Hill House, δείτε το πασίγνωστο Stranger Things, δείτε μια συνείδηση στην Ταντά. Όλα αυτά μέσω της Wit Vision. Καλό πρωινό να έχετε. Rap and cool ακούτε με Κάζα στα πλήκτρα. Σχολιάσαμε τα του Άρη στο πρώτο ημίωρο. Εντάξει, φτάνει. Δεν είναι. Δηλαδή, θα πάνε να φουντάρουν οι Αριανοί σιγά-σιγά τώρα που στο έθεσε το θέμα. Πάνε να πέφτουν στο Θερμαϊκό. Θα σπέσουν. Ναι. Σαν να λες, τελειώσαμε, τετέλεστε. Καλύτερα κάτσουν κάτω από μια βρύση με παγωμένο νερό να δούνε πού είναι. Ναι. Να δούνε ότι το πλάνο Β δεν υπάρχει για την ομάδα του. Δεν υπάρχει κλοπή αποτελέσματο. Όχι. Δεν υπάρχει σεβασμό στην άμυνα. Όχι. Δεν υπάρχει σεβασμό στα στημένα χτυπήματα τη μπάλα. Όχι. Εντάξει, δύο έτσι τσαρλατάνοι. Όχι τσαρλατάνοι. Τώρα πα να το μηδενεί. Μια χαρά παίχτε είναι. Εντάξει. Αυτούς αν τους εξοπλίσουν σωστά, να βγουν όμορφα συγκόντρα μαζί με αυτούς. Έτσι με ένας, το ματί για να σπάσει ο Ματέο Γκαρσία. Ένας. Δεν το έκανε μία φορά ο Άρης. Γκαρσία είναι, ο άλλος δεν μου λέει. Ο Μπρούνο Γκάμα. Άσταρε Μπρούνο Γκάμα και Μπρούνο Γκάμα. Ο ένας είναι. Ο ένας είναι ο παιχταράς, θα πούμε. Τέλος. Λοιπόν, Λάρισα Όφη 0-0, έπεσαν μάπες ο Γκούγια, έγινε μανούρα εκεί. Τίποτα, ο Γκούγιας είναι ο πιο μάγκας. Ναι. Πάει ορμάει στις κερκίδες μόνος του χωρίς μπράβους. Είχε μπράβους, πώς δεν είχε.
Είχε κάποιου εκεί που τον είχαν. 50 φουσκωτού να έχουν και τα λοιπά. Μπράβο. Ναι, ναι. Τσακώθηκε και έκανε και είπε και μια μεγάλη αλήθεια. Για πε την αλήθεια, να πάμε και στον. Τον Κούγια τον βρίζουν, όχι για τη Λάρισα. Δεν του χαρτζηλικώνει. Α, του μάνστερ. Του οργανωμένου, ναι. Του μάνστερ. Ναι. Μάλιστα. Είναι εκεί κάτι. Και του είπε και με τα ονόματα. Α, ονομαστικά. Μπα. Και τόσο αγνώμονε που του έχει βγάλει και από τη φυλακή, τζάμπα. Και τον βρίζω και από πάνω. Μάλιστα, αυτά δεν τα ξέρω. Εσύ που είναι φίλο ο Κούγια. Ναι. Λαμία Λεβαδιακό 3-2. Δεν το είδα. Ο Χάβος την έχει στρώσει τη Λαμία και ξαφνικά η Λαμία πέσει 9 βαθμούς. Ναι. 3 βαθμούς πίσω από τον Άρη. Κοντά είναι. Συσσωτηρία, κοντά είναι. Όχι, όχι. Μη. Ο τέταρτος από το τέλος πόσους βαθμούς έχει. Ο τέταρτος από το τέλος έχει 6 βαθμούς. Και ο Άρης πόσους έχει. 12. Σωμένος είμαι. Ο Άρης δεν έχει θέμα για σωτηρία. Ο πέμπτος πόσους βαθμούς έχει. Ο πέμπτος είναι ο Ολυμπιακός, 13. Ένα βαθμό πίσω από τον Ολυμπιακό. Ένα βαθμό έχει μάς λιγότερο. Έχει ένα μάς λιγότερο Ολυμπιακός. Θα το πάρει. Θα το πάρει. Θα πάει 16. Με 12. Δίνεις, ναι. Καλά είναι ο Άρης. Καλά είναι. Άμα θα μπορούσα να τα λέω καλύτερα, αν έπαιζε λίγο πιο έξυπνα εγώ. Θα πω, επιμένω. Πανιώνιος Ατρόμητος 2-2 με σόου κουλούρι πάλι. Άσο το είχα. Άσο το είχα. Στο 94 με το αυτοκόλ του Μπανανά. Ναι. Ο Μπανανά είναι μαύρος. Είναι. Σαν μαύρος που είναι, εγώ του είχα πει είναι λαθέρ. Θα μου πει και οι άσπροι τι, δεν είναι λαθέρ. Πώς δεν είναι λαθέρ. Αλλά το μαύρο center back, δύο μαύρου center back στην ομάδα, εγώ δεν θα είχα. Είναι θέμα, είναι πρόβλημα και ξεσυγίνεται. Ναι. Το λάθος του μαύρου το θυμόμαστε. Ναι. Το άσπρο το ξεχνάμε πιο εύκολα. Μπράβο, σωστό, είμαστε ρατσιστό μου. Είμαστε. Ναι, σωστό. Δυστυχώς. Ο μαύρο δεν κάνει λάθη. Ο μαύρο, γιατί ο άλλο δεν κάνει λάθη. Ναι. Απλά του μαύρου μένει ρε παιδί μου, είναι στάμπα. Ναι. Σωστό, ναι. Πανετολικός Αστέρας 1-1, ο Παντελίδης. Εγώ είδα αγάπη για τον Παντελίδη. Είδα στο 94 αγκαλιές, φιλιά. Ο και Παντελίδη. Στο τέλος είπε 12 μήνες στο τέλος. Ο Παντελίδης, ρε παιδιά, ήταν αμαρτία να χάσει από το Δέλα. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή τα άστρα τον πάνε ανάποδα. Δηλαδή χτυπάει ο άλλος το φάουλ, η μπάλα πάει στην κερκίδα. Ακριβώς. Πάει στην κερκίδα και πάει καρφώνεται στο γάμο. Ναι, δηλαδή είναι σωστά. Μερικά πράγματα τα οποία εγώ σαν προέδρος, ας πούμε, θα τον έδιωχνα μόνο για την κατεμιά του. Ναι. Δεν θα τον έδιωχνα για κάποιο κατεμιά, λόγο. Για την κατεμιά, ναι. Νομίζω ότι γύρισε χθες. Είσαι καταραμένος, ρε φίλε, θα του έλεγα να πούμε. Ναι. Θα παίξω από τώρα, σου λέω, την άλλη Δευτέρα, παρότι είναι προώρο, άσο Αστέρα με την Ξάνθη. Γιατί θα το δίνει κανένα αντίφραγκο. Ναι, ναι. Θα το δίνει ναι. Και καλά. Σωστό, άσο. Γυρίζει κατεμιά του Παντελίδη. Μπράβο, σωστό, ναι. Πάμε. Μαζί, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε Ξάνθη Γιάννενα το 7 η ώρα. Αυτό σπάει. Σπάιλες, ε. Ναι, είναι και βρωμιάριδες αυτοί όλοι. Και οι δύο. Αμαρτωλή ναι. Ξάνθη με την αμαρτωλή. Εγώ θα το παίξω διπλό. Διπλό θα το παίξει. Εγώ δεν θα το παίξω τίποτα αυτό. Λοιπόν, να δούμε τι θα παίξουμε σήμερα. Ξάνθη διπλό. Ναι. Ο γιατρός θα πάει απάνω, ο τρελός. Άμα θα πάει. Ο γιατρός, κοίταξε. Έχει κίνητρο σήμερα ο γιατρός. Αν κερδίσει, αφήνει τον Άρη 3 βαθμούς πίσω. Τι θα το κάνει τον Άρη. Αυτό λέω. Θα χάσει όμως και θα μείνει εκεί. Θα μείνει εκεί, λες. Αν είναι μαζί, 12 πονταλάκια. Ναι. Ο Άρης σήμερα πρέπει να είναι με τον Μπάζ Γιάννενα, φουλ. 100%. Όπως ήμασταν εμείς στις Παοξίδες με τους Αριανούς. Σωστό. Α, μπράβο, ναι. Λοιπόν, ναι. Αυτό διπλό. Γιατί βρωμιάριδες. Πάμε παρακάτω. Βρωμιάριδες. Ο Ολυμπιακός Απόλλωνος Μήνης. Με το Μάνο σέντερ φορ Ολυμπιακός. Λοιπόν, μην γελάς. Ο Μάνος ναι. Έχει και ταχύτητα και ενασμένα και καλά τελειώματα και είναι πολύ καλύτερος από τον Χασάν. Επειδή είναι Έλληνας όμως. Στα τελειώματα είναι σίγουρα καλύτερος από τον Χασάν. Και από τον Γκερέρο. Άλλα δεν ξέρω να τα κάνει καλά. Άρα λοιπόν. Μέσα στην ηλικιότητά του στον Ολυμπιακό, να δει ότι θα βάλει δύο γκολ ο Μάνος. Θα αναδείξουν τον Μάνο δηλαδή, λες. Ο Μάνος μπορεί να παίξει και εξτρέμ. Ναι, έχει μπορεί. Στοιχεία, έχει μπορεί. Στοιχεία πολύ καλά. Μπορεί. Δεν τον μετρήσανε καλά τον Μάνο. Ναι. Εντάξει. Ναι. Και έκρηξη έχει και καλός αθλητής και μάτω πει και ψηλό και κοντό δεν το λες να πούμε. Εντάξει. Νόρμα, ναι. Αλλά ρε φίλε, Ολυμπιακός με σέντερ φορ τον Μάνο. Από τον Ακπόπ και τον ναι. Καρελή είναι χίλιες φορές καλύτερος. Έτσι. Δεν σου μιλάω για πρίγιο, τώρα μην κοιτάξω. Αλλά α τον πρίγιο. Ο είναι και οι τρεις μαζί. Και οι τρεις μαζί. Πάμε παρακάτω. Και πάμε στην Τούμπα τώρα εδώ να το σχολιάσουμε. Το Μάνο θα δώσουμε δεκάδε. Μη σου πω δηλαδή το Μάνο. Το Μάνο, εγώ αν ήμουν προπονητής, επειδή έχει ταχύτητα και τέτοια, στους άσφαιρους εξτρέμ θα τον πέταγα και εξτρέμ κάποιες στιγμές. Σε μια θέση εκ των Ποντένσε που δεν βάζει γκολ, αν είναι πολύ καλός παίκτης. Όχι, θα έπαιζα Ποντένσε Μάνο. Α, Ποντένσε Μάνο. Και σέντερ φορ έλαγα τα δυο τα παλτά. Τον Χασάνι, τον. Ναι. Γιατί έχει και ο Ολυμπιακός. Και ο Ολυμπιακός με το Φορτούνι δεν μπορεί να παίξει άλλο σύστημα. Μόνο ο Ρόμβο μπορεί να παίξει για να χώσει το Μάνο δεύτερο σέντερ φορ. Και ξέρεις τι μου λένε οι Ολυμπιακοί που μιλάω πολλούς και ναι, τους λένε, τι λένε. Ότι αν δεν παίξει ο Φορτούνι είμαστε μια ομάδα της σειράς. Όχι, δηλαδή λένε ότι ο Φορτούνι είναι ο μέση του. Και ο Φορτούνι ναι. Έχει πλακωθεί στο στίβο. Ναι. Τα έχω μάθει γιατί έχει φάει πολύ κράξιμο. Έφαγε και έχει βελτιωθεί ναι. Πολύ. Και έχει βελτιωθεί και κάνει αυτό που έκανε και ο Πέλκας. Ναι. Κάνει και αυτό που έκανε και ο Κουλούρης. Και όλο και το ένα καλοκαίρι μπράβο. Έκανε προπόνηση έξτρα. Ναι. Αλλά τρία χρόνια δεν τον βλέπαμε το Φορτούνι. Είχε Μιλιβόγιβες από πίσω, είχε Καβιάσου και Πεχταράδες. Δεν τον βλέπαμε το Φορτούνι. Έκανε έξτρα, έμαθα για το Φορτούνι. Εγώ το καλοκαίρι δούλεψε πολύ. Τράβηξε αρδιτού, βάρη, τρέξιμο και τέτοια. Λοιπόν, πάμε στην Τούμπα γιατί ο Πάκος σήμερα έχει ευκαιρία να περάσει μόνο πρώτο μετά το Πρώτα Γιάννα λέω εγώ. Ναι, άλλο πιο εγώ σφιχτό το βλέπω. Ποιο μάτσο άλλο έχει σήμερα. Τον Ολυμπιακό με τον Απόλλωνος Μήνης. Αυτό θα το πετάξουμε να πούμε 4 με 6 γκολ. Λες. Ναι, γιατί θα ξεμπουκάρει τώρα. Λες να ξεθυμάρει στο φίλο μας ο Ματζουράκη. Και μετά θα ξεθυμάνει κι αλλού. Ναι. Ό,τι δεν πήδηξε ο Ολυμπιακός, δηλαδή 25 ευκαιρίες 2 γκολ, ναι. Θα έρθει να τις κάνει στο Χαριλάου. Άσε πόσο σιώπης θα έχει δηλητηρίαση.
Το Κωστή, κοίτα να δεις, και δηλητηρίες. Θα πάθει τσίμπημα, άκου. Εγώ θέλω να δω πώς θα κατέβει ο Άρης, με τι πλάνο βασικά θα κατέβει, όχι πώς θα κατέβει. Τι πλάνο να κατέβει, ρε. Α, θα παίξει πάλι με αφέλεια, άιντε Γιούργια, πάμε να τους πάρουμε εμείς. Καταρχήν δεν θα παίξει ο Σιώπη σου. Δεν θα παίξει ο Σιώπη. Δεν θα παίξει ο Ματίγια μαζί με τον Μπάσα. Σιγά τα λάχανα. Σιγά τα λάχανα. Σαν το Σιώπη τρέξιμο. Δεν έχει μαχάρισμα να βγει μπροστά. Ο Σιώπη είναι ο Έλληνας Βιτόλου. Ο Έλληνας Βιτόλου. Άμα ήξερε ο Σιώπη. 30% πιο πολύ μπάλα. Δεν σου λέω για τον Μπό γιατί είναι κοντό, α είναι κοντό. Θα έκανε παπάδε ο Σιώπη. Είναι ο Βιτόλου, ο Έλληνας Βιτόλου. Είναι ο ίδιος παίκτης. Είναι ο Έλληνας Βιτόλου. Κλείνει χώρος, μαρκάρει, τρέχει. Είναι ο Έλληνας Βιτόλου. Μπράβο. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, Τούμπα. Πάω Παναθηναϊκός. Να δούμε λίγο τις δεκάδες, να το σχολιάσουμε λίγο το ματσάκι. Με τρία στόπερ κατεβαίνει. Να δούμε λίγο τον Παναθηναϊκό, ναι, γιατί εκεί είναι το ενδιαφέρον. Διούδης. Καλός. Καλός. Δεν το λες άριστο, ούτε κακό. Αλλά καλό το λες καλό. Ναι. Τρία στόπερ. Πούγκουρας δεξιά. Αριστερά ο Μαυρομάτης. Στόπερ κεντρικό Κολοβέτσιος. Ναι. Αυτοί και οι τρεις ναι. Είναι κάτω του Πετρίου. Εκεί θα χάσει το μάτσο Παναθηναϊκός από τον Μπρίγιοβιτς με φορτώματα. Σα στόπερ λες, ε. Θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να πλευροκοπήσει και να φορτώσει. Γιατί αυτή ο Πούγκουρας καλά δεν υπάρχει σαν στόπερ. Ναι. Άστον τον Πούγκουρα. Μετριότατος. Το άλλο το παιδάκι ο Έλληνας. Ο Μαυρομάτης. Είναι πολύ καλό στοιχείο, αλλά είναι πολύ άπειρος. Είναι νέος, ναι. Και ο Κολοβέτσιος είναι ας πούμε. Ένας μέτρος στόπερ. Ένα Σίμκα Κράισλερ. Το έχει 20 χρόνια, το βαριέζεται, το πετά στα σκουπίδια και στο Κωνσταντινίδη. Εγώ θα έλεγα ναι, ο Κολοβέτσος δεν είναι καλύτερος του Μαλέζα. Δεν είναι? Καλύτερος του Μαλέζα. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Μία ή άλλη. Τάλε, εάν αυτή η ομάδα, αν χάσει, που βλέπω ας πούμε, αν χάσει αυτή η ομάδα, θα χάσει επειδή τα στόπερ του, τα στόπερ της, δεν θα μπορέσουν να κρατήσουν την οποιαδήποτε πίεση που θα ασκήσει φορτώματα ο ΠΑΟ. Ναι. Από εκεί και πέρα πάμε στους υπόλοιπους. 3-4-2-1 λέει θα παίξω ναι, 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 ναι. Το βλέπω και 3-5-2. Οι δύο πλάγοι μπακ είναι φανταστικοί. Ινσούα Κολυμπαλή. Είναι φανταστική. Εγώ για τον Κολυμπαλή έχω ενστάσεις. Ναι. Δεν λέω ότι είναι φανταστικό. Πάρα πολύ καλό. Λέω ότι κάνει δουλίτσα. Πάρα ναι. Πολύ καλό. Κουρμπέλης Δόνης. Δεν είναι μάτος. Όχι. Αλλά όχι. Είναι πάρα πολύ καλό. Ναι. Κουρμπέλης Δόνης. Ο Κουρμπέλης με τον Δόνη δεν είναι χειρότερη από τον Σακόφ και τον Κάνια. Ναι, αλλά σήμερα μάλλον θα παίξει Κάνια Σβέρμπλουμ. Θα το δούμε τον ΠΑΟΚ. Καλύτερα για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Θα φαγωθούν εκεί με τον Δόνη στις κλωτσιές ναι. Και σε αυτά. Χατζη Εθοδωρίδης, Χατζη Γιωβάνης, πάμε στους δύο Χατζη. Που... Εξυπηρετούν την ταχύτητα, την έκρηξη, τα τελειώματα, την αντεπίθεση και θα μαρκάρουν πάρα πολύ καλά τους δύο πλάγιους μπακ. Ναι. Γι' αυτό δεν παίζει ο Μπουζούκης. Πολλά τρεξίματα από τους δύο. Εγώ έψαξα να βρω να κάνω να πούμε μανούρα γιατί ναι, δεν παίζει, ναι, ο γιατί παίζει ο Μπουζούκης. Και μου λένε από τον Παναθηναϊκό, κοίταξε να δεις, επειδή τα άκρα του ΠΑΟΚ τα υπολογίζει, λέει ο κακός Λύκος περισσότερο. Το Μπουζούκι επειδή δεν παίζει πλάγια, είναι περισσότερο για να παράγει ο Παναθηναϊκός, θα τον έχει στον πάγκο. Ναι. Σαν λύση, ας πούμε, άμα το φάει, θα τον πετάξει στον παραγωγικό. Κατάλαβες και αυτό. Και κορυφή ο Μακέδα. Αυτό θα είναι πιθανότατα το σύνολο. Μ' αρέσει ο Μακέδα. Καλός είναι ο Μακέδα, πάει να τον αναστήσει, είναι ίδιο στυλάκι με Μπέργκ. Αυτή η ομάδα, αυτοί οι τρεις στόπερ, αν ήταν άλλοι, στην Τούμπα δεν θα παίρναγε ο ΠΑΟΚ σήμερα με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Είναι μέτρη, δεν είναι κακή. Είναι μέτρη. Προς το κακό ο ένας ο Πούγκουρας και οι άλλοι δύο πολύ μέτροι, ο ένας είναι και άπειρος, οι στόπερ. Πάντως καλά κάνει. Άρα λες ότι το παιχνίδι θα χαθεί από το στόπερ του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι αν χαθεί από το Παναθηναϊκό θα χαθεί από το στόπερ. Δεν θα διαφωνήσω μαζί ναι. Σου. Δεν θα διαφωνήσω. Ναι. Λοιπόν, ναι. Ο ΠΑΟΚ σήμερα θα κάνει κανένα δύο αλλαγούλες με την έννοια ότι θα μπει ο Ζαμπά που είναι φρεσκαδούρα, ξεκούραστος. Θα τον βάλει σε μια μπάντα. Αριστερά μπάντα. Που τον το δίνουν στα δεξιά μας. Αριστερά ποιον έχει βάλει. Τον Πίσεσβα. Ναι. Πέλκας πίσω από τον Μπρίγκοβιτς, Κάνιας, ο Βέρμπλουμ επιστρέφει στη θέση του Σαχό που έπεσε. Εκεί είναι το πρόβλημά σου. Εκεί λες. Μεγάλο πρόβλημα. Εντάξει, θα έχουν πρόβλημα με τον Κουρμπέλ και τον Δόνι, λες. Θα έχεις πρόβλημα. Τους φάνε αυτοί οι δύο. Θα έχεις πρόβλημα με τις αντεπιθέσεις του Παναθηναϊκού. Ναι. Θα έχεις πρόβλημα με αυτούς τους δύο. Και με το center for θα έχει πρόβλημα στο χώρο. Ναι. Εντάξει, αν έβαζε και ο Μπουζούκης θα ήταν πολύ πιο επιθετικό, θα πρέπει να παίξει με δύο στόπερ. Θα είχε πρόβλημα όμως και ο Παναθηναϊκός όμως. Θα ήταν το 4-6 γκολ, θα ήταν μια ζωγραφιά το παιχνίδι. Θα είχε πρόβλημα και ο Παναθηναϊκός. Τώρα είναι λίγο πιο σφιχτό. Και η τετράδα συνάμυνα δεν χαλάει. Βαρέλα, Κρέσπο, Βιερίνια, Μάτος και ο πίσω Πασχαλάκης. 9,5 ώρα θα είναι το μάτς. Έχεις μια ομάδα η οποία αν τη δεις από πάνω από τον ουρανό, ας πούμε, και τη βλέπεις, λες τι ωραία τετράδα έχω μπροστά. Μπίσες, Βαρζάμπα. Πέλκας και Πρίγιοβιτς. Ναι. Τι καλή τετράδα που έχω πίσω. Συνάμυνα. Και βλέπεις μια τρύπα στο κέντρο. Και τι τρύπα του όζοντας είναι αυτά τα. Τι παραφώνια είναι αυτή, ρε φίλε. Εγώ έμαθα που από τον Γενάρη θα φέρει χαφ. Ναι, πρέπει να το κάνει. Χαφ. Είναι ήδη μισοκλεισμένος. Δηλαδή βλέπεις, ρε παιδάκι μου, μια τετράδα ψηλά μπροστά και στόπερ θα φέρει. Εντάξει. Στόπερ νομίζω. Και στόπερ θα φέρει γιατί εντάξει. Ο Χατζερίδης μάλλον δικαίωσε τον Ραπτόπουλο ότι είναι παλτό να πούμε. Ναι, ναι. Τι χαζομάρα είναι αυτό. Δηλαδή τι ομάδα θα έχει ο ΠΑΟΚ ωραία. Όχι ότι τώρα δεν είναι καλή. Ναι. Εάν στον Κάνιας και στο Βέρμπλουμ ή στον Κάνιας και το Σάκοφ ή δίπλα στο Μαουρίσιο. Ο Μαουρίσιο θα σου πω. Ο Μαουρίσιο πάει να φορμαριστεί και τραυματίζεται. Θέλω να δω Μαουρίσιο ναι. Βέρμπλουμ, Κωνσταντίνε. Ναι. Θέλω να το δω αυτό το τουέντρο. Μετά θα αξιολογήσω πράγματα.
Είναι Fiat 128. Δεν είναι Fiat 128. Fiat 128 όχι, είναι. Όχι, δεν είναι, ναι. Fiat 28, ναι. Ο Μαουρίσιο. Ναι. Έχεις καλύτερο παίχτη στην Ελλάδα το Μαουρίσιο. Σημαίνει... Στην Ελλάδα, τι όχι. Τι σημαίνει Fiat 128. Ναι. Θα σου πω την κεραλή. Α, πες ότι είναι turbo extra rally, ότι έχει πειραχτεί. Είναι το ο καλύτερος φίλος του Πετμεζάκια του τότε. Ναι. Να χαλάει κάθε τρεις μήνες να τον πηγαίνεις εκεί πέρα. Ναι. Ένας παίκτης όταν πάει να φορμαριστεί τραυματίζεται δύο φορές στην. Μία πέρσι και μία φέτος. Ναι. Ίδια περίοδο. Ίδια περίοδο ή κάτι δεν κάνει καλά ή το μυϊκό του σύστημα δεν είναι για τους πολλούς μεγάλους τα μεγάλα ανοίγματα. Δηλαδή όταν ανοίξει απάνω, να εγώ που είμαι γέρος τώρα και τραβάω καλά, το σάκο. Καλά γέρος δεν είσαι ακόμα, αλλά εντάξει. Για box είμαι γέρος. Για box είσαι μεγάλος, ναι. Πολύ μεγάλος. Και εσύ επειδή νομίζω ότι είσαι νεαρός, το δίνεις παραπάνω, ναι. Πόσο πρέπει. Αυτό είναι το λάθος. Εκεί λοιπόν είναι, εγώ, ναι. Που τα δίνω, ναι. Μπαμ αφιενικό. Μπαμ το χέρι. Μπαμ το χέρι. Κατάλαβε. Ναι, επιμένει, ναι. Ο άλλος. Ναι. Έτσι είναι ο Βέρμπλουμ. Όπως το λένε, ο Μαουρίσιο. Πάει να φορμαριστεί πέρσι. Πάει, το χάσαμε την χρονιά. Πάει να φορμαριστεί φέτος. Υπάρχει μια ειδοποιός διαφορά. Ποια ειδοποιός? Ειδοποιός διαφορά, ναι. Λοιπόν, πέρσι είχε ένα μάζι εβδομάδα, φέτος έχει δύο. Δηλαδή, έδωσε παραπάνω γκάζ, ούτως άλλως. Δηλαδή, ένα μάζι επιπλέον, ένα μάζι επιπλέον. Ο Μαουρίσιο είναι πολύ τέκνος, λέει, ξυπνάει το βράδυ, τα παιδιά τα δύο σιγάλα και τραυματίζεται μετά. Α, δεν ξέρω, μπορεί να το κάνει. Ας πάει στον καναπέ να κοιμηθεί, τι να κάνω. Ούτως ή άλλως σε 10 χρόνια στον καναπέ θα κοιμηθεί. Καλά, όλοι εκεί καταλήγουμε στο τέλος, ναι. Λοιπόν, διαιτητής ο Γιάννης Μάη, ο Δανός, 9.30 ώρα το ματσάκιο, έχεις εδώ πρόβλεψη. Ναι, για να το κλείσουμε έχω, και αυτό. Έχω πρόβλεψη νίκη του ΠΑΟΚ με over. 2-1 δηλαδή. 2-1. 2-1 με μεγάλη μπάλα ο Παναθηναϊκός. Ναι. Α, θα παίξει μπαλάρα δηλαδή, ναι, ο Παναθηναϊκός. Με ταχύτητα ο Παναθηναϊκός, με κόντρα ο Παναθηναϊκός, με ήρωα τον Πασχαλάκη. Α, πάλι θα γίνει ήρωας. Ναι, ναι, ναι. Με α, δηλαδή θα λέμε, όχι, Παναγιά, ναι. Μου, πάλι κάπου το πήραμε, ναι. Το μάσα, λέμε. Και με τον Μπρίγιοβιτς να καθαρίσει. Τα γκολ του ΠΑΟΚ πιστεύω θα μπουν στον αέρα. Χαμηλά δύσκολα να βάλεις γκολ. Ναι. Χαμηλά ο Δόνης είναι καλός, ο Κουρμπέλης είναι καλός. Εγώ σήμερα θα δώσω Πέλκα anytime scorer. Τι θα δώσεις? Πέλκα. Πέλκα. Πέλκα, ναι. Στον αέρα σε είπα να μπει το γκολ. Εγώ σου λέω θα το βάλει από με κάτω. Στημένο χτύπημα. Με στημένο, με φάλο. Ναι. Ο Πέλκας ο πίσω όποτε βλέπει Παναθηναϊκό, ναι. Σε λινιάζει. Πήρε αναπνοές ο Πέλκας. Πήρε αναπνοές. Πήρε το. Πήρε μια χαρά. Τέλει. Έχει πάρει ανάσες. Ο Πέλκας που σκοράει σε όλα τα μάτς με τον Παναθηναϊκό εδώ και 3 χρόνια. Ωραία. Βλέπει Παναθηναϊκό και ζαλίζει. Καλά, το περσινό με τον Διούδη στο 4-0 ήταν ασύλληπτο γκολ. Απίθανο. Ήταν απίθανο. Απίθανο. Ήταν φοβερή εκτέλεση. Ήταν γκολ που αν το έβαζε ο Τσάβη και ο Ινιέστα θα το μνημονεύαμε μια εβδομάδα. Μπράβο. Ωραία. Μαύρο στόπερ όπως ο Βαρέλα, δηλαδή λέει εδώ και 1,5 χρόνο είναι ο καλύτερος στόπερ. Εντάξει, είπαμε, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Ο Βαρέλα. Βάλτε δεύτερο μαύρο δίπλα. Άμπρα, βάλτε τον μπανανά. Βάλτε τον μπανανά. Να δεις τι να γίνει. Σιγάρε μου κάνατε το Σιώπη και Μπούσκετ σιγά σιγά. Όχι, είναι καλός ο Σιώπης. Είπαμε, ναι. Ο Σιώπης αν ήξερε 30 με 40% και καλύτερη μπάλα. Και Βιτόλου είπαμε ότι είναι, δεν είπαμε, ναι, ο Μπούσκετ. Τότε θα μιλούσαμε για άλλα πράγματα. Σωστά. Αλλά ο Σιώπης με καλά χαφ, με καλή ομάδα, τρέχει καταρχήν καλές δουλειές που δεν πρέπει να τις κάνει. Νοικοκύρης είναι, ρε. Ποδοσφαιρικός νοικοκύρης, συμμαζεύει ολονό τις ατασταλίες. Αυτό κάνει ο Σιώπης. Και κακώς ανεβαίνει ψηλά. Ναι, πάει να το κάνει, ναι. Και αυτό. Θέλει να βάλει τον γκολ που τον δηλαδή είπαμε ότι είναι άγκολος. Στον γκολ τώρα του Άρη, αν δείτε το Σιώπη στο πρώτο γκολ που τρώει, που είναι στο 6ο λεπτό, στο 8ο λεπτό. Μα τη σέβεσαι την ΑΕΚ, σέβεσαι τον ΠΑΟΚ. Είναι μεγάλες ομάδες. Αυτό είναι το λάθος. Έχουν άλλο υλικό, έχουν άλλες ταχύτητες, έχουν άλλες προετοιμασίες. Μην πάτε τώρα να άλλη ρίξτε. Ποιότητα. Ο Γιονάκης να γίνει κούρκουλος, δεν, ναι, γίνεται. Ο Γιονάκης, ναι, κούρκουλος, αυτό όσο και να τον βάλεις. Αυτό πλήρωσε. Όσο και έχει κουστούμια να τον βάλεις, δεν γίνεται. Κούρκουλος ο Γιονάκης. Βέβαια, bye. Το πρώτο γκολ που το ανέβασε είναι και τρομερή κίνηση του Μπογέ, ο οποίος με μια διαγώνια κίνηση αδειάζει και τους δύο. Και στόπερ και χαφ. Τους μηδενίζει, ρε παιδί μου, και δίνεται και ταχύτητα. Τέσσερις παίκτες, δεν του κάνεις ένα φάουλ για κάρτα. Έχετε κάνει 40 φάουλ στο παιχνίδι. Και αυτό που έπρεπε να κάνετε, να πάρετε κάρτα, δεν το κάνατε. Ναι. Αλλά το έγκλημα είναι ο προπονητής. Λάθος στήσιμο. Εγώ σου το λέω, το μάτι κάνει όρτσα το ένα. Κάνει όρθα το ένα. Είναι σημεία προεγκεφαλικό. Δηλαδή κάτσε τώρα, κάτσε τώρα. Ναι, ναι. Δηλαδή μου λες ότι αν ο Άρης δεν τα καταφέρει με Ολυμπιακό, θα υπάρχει θέμα Πάκο Ερέρα. Μα ήδη έπρεπε να τον έχουν διώξει με το χθεσινό. Δηλαδή, με ένα λάθος. Δηλαδή, άμα είχαν τον Παράσκο προπονητή χθες. Εγώ σου λέω αυτό. Τον Διαμαντόπουλο. Τον Μιχαλίτσο. Να, και εδώ ισχύει ότι με τον Μαύρο. Τον, ναι, Έλληνα τον προπονητή τον, ναι, το σφάζουμε κατευθείαν. Αν Έλληνας προπονητής έκανε αυτό, θα τον βγάζαν πουλημένο, θα, ναι, τον βγάζαν στημένο κτλ. Δεν είναι τώρα στήσιμο ομάδος αυτό εδώ πέρα. Σαν να λες την ΑΕΚ, έλα να με κερδίσεις. Ναι. Σαν να παρακαλάς την ΑΕΚ, έλα να με κερδίσεις. Σαν να παρακαλάς την ΑΕΚ, έλα να με κερδίσεις. Έχω εντύπωση ότι έχει υπερεκτιμήσει τις δυνάμεις του Κορέρα και για τους παίκτες. Πάρα παρουσιάσει ένα ποδόσφαιρο Λάτιν τώρα με τον Μπάτσα και τον Μπατζή. Ή δεν έχει τώρα δεύτερο πλάνο, το είπαμε. Δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ την αντεπίθεση μια ομάδα που έρχεται από τη ΓΑΜΑ Εθνική. Μα έχει τους παίκτες να το παίξει αυτό, Άρης. Έχει τους παίκτες. Άσε το Μάτεο Γκαρσία και τον προγράμμα. Δηλαδή να σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Δεν έχει το center for το UNES για το παραγωγικό. Ωραία. Παίζει τα εκτός έδρας παιχνίδια. Έχει τρία στόπερ. Βάλε τους δύο μπροστά center for. Ναι. Και τον Ματέ, τον Γκαρσία που είναι γρήγορος και τον άλλο. Τον Δικινή χθες καλά έκανε και βάλε τον Δικινή δεκάρι. Ναι. Βάλε τρία στόπερ. Εντάξει. Βρες εκεί να βάλεις τον Κολάσο αριστερό μπακάφ που τον βάζεις χαφ. Βάλε, ναι, τον αριστερό μπακάφ.
και πέτα τον Τζανακάκη που έχει ταχύτητες και τέτοια μου βάλες, ή τον Κωνσταντινίδη βάλε που και αυτός ταχύς, αλλά τραυματίζεται. Ναι, μπορεί να πάρει την πλευρά το παιδί. Μπορεί. Εντάξει, τώρα λέμε κοντός είναι, αλλά με τρία στόπερ, τρεις ψηλούς, μπορεί να παίξει ο Κωνσταντινίδης. Ο Κωνσταντινίδης, τετράδα άμυνας που είναι κοντούλης, θα του βάλεις και χαφ στόπερ. Χάνεται. Θα αναθεωρήσει ο Πάκο Ερέρα με τον Ολυμπιακό. Αν προλάβει. Θα το αλλάξει μπορεί και να... δεν θα του βγει πάλι. Μπορεί να πάρουν τον παθολόγο τηλέφωνο και να πούνε βγάλει το Σιώπη ότι έχει γαστρεντερίτιδα. Ναι, ναι. Ναι. Όταν δεν σέβεσαι, λέει την πρωταθλήτρια, αυτά παθαίνεις. Ναι. Έτσι λέει εδώ ο Νίκος. Ναι. Πάλι θέλω να δω αν παίξει, με... αν παίξει ο Σιώπη στην Κυριακή. Θα παίξει ο Σιώπης, ρε. Και το Μαρτίνεθ, Μάρτενς, πώς το λένε. Μαρτίνεθ, ούτε ένα τέταρτο. Αφού δεν είναι έτοιμο, είναι Βέρμπλουμ και Γιάγια του Ρέφου. Στείλτε τον με το Φυρό και το Βένο να παίζει τα Σπαλέμαχο και με τον Καπερνέκα. Ναι. Άμα είναι τρεις μήνες, δεν μπορεί να παίξει ένα τέταρτο. Άιντε, μπράβο να πούμε. Λοιπόν, πάμε, ναι. Έχουμε 2-3 λεπτάκια και θα πιάσουμε το Πάο Κάρι και το Άρης ΑΕΚ μαζί με εσάς κουβεντούλα σε λίγο. Είδα πάμε λίγο Ευρώπη. Τι είδες. Είδα Μπαρτσελόνα. Είδες το Τάλιρο. Πάει λοιπόν, ο Λοπετέγγι. Περιμένει το φίλο στον Κόντε. Έκανε. Καλά, εντάξει δεν είναι. Έκανε. Όταν χάνει, αλλάζει το σύστημα. Πετάει τρία στόπερ. Ποιου στόπερ όμως? Τον Νάτσο που είναι δεξί μπακ, το βάζει στόπερ. Τον Κασεμίρο που είναι χαφ, το βάζει στόπερ. Και έχει το Ράμος. Βάζει τον Μαρσέλο μπακ χαφ που είναι τρύπα. Και τον Λούσκα Βάσκετ που δεν μαρκάρει. Ναι. Και έρχεται και κάνει μια άλλη κίνηση. Έχει και μια άλλη κίνηση. Αλλά σημεώνε ο Μηταράς ο Βαλβέρδε. Και παίζει να πούμε, κλείνει την τρύπα με τον Σεμέδο και τον Ρομπέρτο. Ναι. Και έχει τον Άλμπα αριστερό μπακ. Βάζει τον Άρθουρ και τον Μπούσκετ χαφ αμυντικά. Το ράκι τη οχτάρι, εντάξει, και έχει το κουτίνιο, τον τραβάει από τη γραμμή σαν δεκάρι και παίζει ένα 4-4-1-1 χωρίς εξτρέμ. Με τους Σουάρες καθόλου. Χωρίς εξτρέμ. Τους έχει διαλύσει. Πάρ το Τάλιρο. Πάρ το Τάλιρο. Δηλαδή, χθες οι δύο προπονητές, ο ένας παίζει ένα αφελέστατο 3-5-2, δηλαδή μπέστε. Πάτε σκύλια, λέστε, όπως είδαμε και τον Άρη. Τρία center back, οι δύο δεν είναι σαν τον Άρη, να πούμε. Ναι. Και ο άλλος κλείνει τις τρύπες στα πλάγια. Κλείνει τις τρύπες στα πλάγια με οχτάρια σαν εξτρέμ, αλλά σημεώνε. 4-4-2, τραβάει τον Κουτίνο από την πλευρά. Σαν δεκάρι και το Σουάρες και τους διαλύει. Ένατη Ρεάλ. Δεν πάει να πάει 10, τι με νοιάζει. Ένατη βαθμολογία, Μπαρτσελόνα 21, μετά το 5-1 χθες. Αλαβές 20 που είναι μεγάλη αποκάλυψη. 19 η Ατλέτικο, 19 και η Σεβίγια που χαίρεσε χθες αργά το βράδυ την Άρσεναλ. Είδα Άρσεναλ. Μην μου την θυμίζει την Άρσεναλ, φίλε. Είναι ο λόγος που δεν είμαστε κεφάτη σήμερα. Χάσανε άπαντες τα δελτία με την Άρσεναλ. Μ' άρεσε πάρα πολύ η Κρίσταλ Πάλας. Με τα δύο πέναντι μας έβαλε, του Μιλιβόγιοβιτς. Μ' άρεσε πάρα πολύ η Κρίσταλ Πάλας. Το πρώτο της καλό παιχνίδι ήταν, να ξέρεις. Ύστερα, η Άρσεναλ μου θυμίζει, είναι μια μικρογραφία της Παρί. Η Μπόι, ο Ζιλ, Αμπεμπαγιάν, Λακαζέτ είναι καλή τετράδα. Ναι. Έχει με τριώτα ο Τέρα και ο Γκουτζέλ, πώς το λένε, κάτι χαφάκια. Καλά. Έχει καλό το Τζάκα που βάλε μια γκολάρα κτλ. Το γύρισε. Μουσταφή Χόλτινγκ είναι τα Αχίλιο Στέρνα. Παπασταθόπουλο Μουσταφή Αχίλιο Στέρνα. Εκεί πέρα το χάνει το πρωτάθλημα η Άρσεναλ. Ναι, και παίζει καλή μπάλα. 2-2 με την Κρίσταλ Πάλας, αυτό πόρεσε πολύ κόσμο. 0-4 η φιλενάδα μας η Τσέλσι που έμεινε ψηλά με Μωράτα. 4-3-3 μόνιμο, Μωράτα σεντερφόρ. Μωράτα έβαλε και Πέδρο Γουίλιαν στις πλευρές. Σωστά, σωστά. Εντάξει, πολύ καλή ομάδα. Κέρδισε και η Μαγιού με Πογμπά και Μαρσιάλ την Everton 2-1. Δεν ξεκίνησε ο Λουκάκου, τον έβαλε μετά. Δεν ναι. Ξεκίνησε ο Λουκάκου, μπράβο Κωνσταντίνου, μ' αρέσει παλικάρι μου, όλα τα βλέπει το παιδί. Και πάμε λίγο στο Leicester West Ham το 1-1 εδώ να συζητήσουμε και για το εξαγωνιστικό. Τι έγινε. Εκεί όπου. Με το ελικόπτερο που ανατινάχθηκε και βεβαίως μετά από κανένα. Αυτό εγώ δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, περίμενα μία μέρα να ανακοινώσουν ότι ήταν μέσω διοκτήτης της Λέστερ για να μας πούνε ότι τελικά ο άνθρωπος πέθανε. Πέθανε, τι θες να πέθανε ο άνθρωπος ακριβώς. Όποιος ανεβαίνει στα ελικόπτερα. Καλά, δεν είναι πανάκι αυτό. Όποιος ανεβαίνει σε ελικόπτερο πρέπει να. Καλύτερα να μπω σε smart στην εθνική οδό να τρέχω παρά να μπω στο ελικόπτερο. Το βάζει αέρα, ε. Τον αέρα να. Ε. Πλάκα κάνει. Ναι, τον αέρα, ε. Σε ελικόπτερο μέσα, ρε. Κάκα κάνουμε. Σε τζάμπο τζέντ δεν μπαίνω. Δεν μπαίνει. Με τίποτα. Λοιπόν, δυστυχώς ο ιδιοκτήτης της Λέστερ βεβαίως σκοτώθηκε. Το περιμέναμε μια μέρα για να μάθουμε τι έγινε ακριβώς. Μην τον κλέσμα, με το ελικόπτερό του στο πάρκινγκ του King Power. Πόσο χρονών. Ηλικία θα σου πω σε λίγο. Πάνω από 60. Πάνω από 60 περνάταν, αλλά ο τρόπος αν μη τι άλλο. Α, η κορούλα του δεν θα κλάψει πολύ. Γιατί έχει, να μην κλάψει. Έχει λεφτά. Λεφτά έχει, ναι, εντάξει. Okay, έχει το λεφτά. Κλάψει δύο μέρες, τρεις, πάρει τα λεφτά, τα κάνει σουβλάκια και σουζουκάκια. Μπαστρελά. Λοιπόν. Όταν πεθαίνει και μένουν ορφανά, άσε τον αυτό, μην το κλείσει. Καφεδάκι. Καφεδάκι. Φαγητό. Το iPhone XR με την πλέον προηγμένη οθόνη LCD, τη Liquid Retina 6,1 inch, το προηγμένο Face ID και με ένα επαναστατικό σύστημα κάμερας. Είναι πραγματικά εκθαβωτικό, είναι ήδη σε κυκλοφορία. Αποκτήστε το.
Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα, rap and cool, μαζί με Κάζα πάντοτε στα πλήκτρα. Νομίζω ότι απαντήσαμε, γιατί τώρα είδα τα μηνύματα και στα περισσότερα. Κάποιοι φίλοι του ΠΑΟΚ ζητούσαν να είσαι αυστηρός και στους παίχτες, με τους παίχτες του Άρη, αλλά ήσουνα, όπως το έκανες λέει με τον ΠΑΟΚ, μας ξεφτύλισες λέει την Πέμπτη με τη Βίτη που τα έκανες λέει, δεν, αλλά ήσουν αυστηρός. Υπέρ του δέοντος αυστηρός. Πού? Προς τους παίχτες του Άρη και στον ΠΑΟΚ Ερέρα. Οι παίχτες του Άρη δεν φταίνε σε τίποτα. Ναι. Τα παιδιά δεν φταίνουν σε τίποτα. Ναι. Όταν έχω ένα σκηνοθέτη βλάκα, ο ηθοποιός, ναι, και καλά να πω που μπορεί να παίξει και παίζει άσχετα πράγματα, δεν φταίει ο ηθοποιός. Χάνει λες από την ποιότητά του, γιατί δεν παίζει το σωστό ρόλο ή δεν κάνει τα σωστά πράγματα. Κάποτε μου έλεγε ο Μπάρκουλης. Τι σου έλεγε ο Μπάρκουλης? Είχαμε βρεθεί σε ένα τραπέζι επάνω στην Κομωτινή. Ωραίο παιδί ο Μπάρκουλης, στα νιάτα του. Στα 60 του το γνώρισα εγώ. Α, εσύ τον γνώρισες, ναι. Να πούμε μέχρι να μας πει ιστορία με τον Μπάρκουλο Κωνσταντίνος. 90-90-90. Ανοιχτό το κέντρο και για το χθεσινό φιάσκο, εγώ θα πω, του Άρη, γιατί αφιάσκο ήτανε. Ναι, τι να πούνε μόνο. Ναι. Δηλαδή, ας ακούσουμε για την παλίτσα, συζητάμε. Αλλά και για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός που έχουμε σήμερα, τα εντάρια δικά σας, ναι. Και παίζανε μια ταινία, να πούμε, που έκανε ο Βουτσάς, τον Παπαγγέλη, τον ξενοδόχο, και ο Βουτσάς, να πούμε... ο Μπάρκουλης. Ο Βουτσάς έκανε τον αυτόνα, έκανε το Σεΐχη. Το Σεΐχη, ναι, ήταν ο Μπάρκουλης ο κανονικός Σεΐχης. Ναι. Λοιπόν, και μου λέει ο Μπάρκουλης, εγώ θα ερχόμουν πιο μετά, λέει, στο Λαγονίσι, λέει, το γυρίζαμε το έργο. Και θέλει να μου πει τώρα ο Παπαγιαννόπουλος ότι ο σκηνοθέτης είναι λακαμάς. Αλλά επειδή μας μιλάει, μας φώναξε, λέει, όπως τους παίκτες ο προπονητής, ναι, ότι δεν τραβάει η ομάδα με αυτόν. Και επειδή ήταν φαλακρός ο σκηνοθέτης, έπιανε ο Παπαγιαννόπουλος το κεφάλι του με το χέρι, έκανε έτσι, και το δάχτυλο, πάνω κάτω το δάχτυλο, ότι ο σκηνοθέτης είναι λακαμάς. Τρομπάρι. Ναι. Τρομπάρι. Τρόμπα Μαρίνα. Ναι. Τρόμπα Μαρίνα ο σκηνοθέτης. Ναι. Δηλαδή ναι, ο σκηνοθέτης παίζει μεγάλο ρόλο. Φταίει τώρα, με συγχωρείς, τώρα ο παίκτης του Άρη. Όχι, όχι. Το πώς θα τους βάζει να παίξει. Εάν μπορεί να παίξει με ένα σχέδιο και εσύ πάρα τον κάνεις, να πούμε, Μπαρτσελόνα, passing game. Ναι, ναι, να το κάνεις Manchester City, του Φερναντίνο και τους δύο Σίλβα, να πούμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και εδώ ένας φίλος καταθέτει και κάτι άλλο. Κούλαριανός είμαι, αλλά χθες δεν κατέβηκε ποτέ ο Άρης. Εγώ θα πω ότι κατέβηκε, αλλά κατέβηκε με λάθος σκεπτικό. Το σημειότυπο στο δεύτερο γκολ είναι για να γελάει ο κόσμος. Πηδάει ένας παίχτης μέσα σε 7 άτομα. Ποιος? Μου το στέλνει ο Γιώργος εδώ, ο οποίος είναι Αριανός. Το 2-0 του Πόνσε. Είναι το corner. Είναι όλοι κάτω στο έδαφος και πηδάει μόνο. Πώς θα πηδήξει, ποιος θα πηδήξει. Ναι, ναι. Ποιος? Καλημέρα Νικόλα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Για πες τώρα να βάλει, λέει, και ερώτημα στους Αριανούς, όχι μόνο σε εμάς, λέει. Ότι το πρωτάθλημα τέλειωσε την προηγούμενη αγωνιστική, ναι ή όχι. Για τους Αριανούς. Ναι. Κοίτα, εφόσον είναι σωμένοι και δεν τρελαίνονται για την Ευρώπη, όχι, αλλά νομίζω ότι θα έχουν προβλήματα οι Αριανοί. Ναι, ένας φίλος δεν μου λέει να καθαρίσω τα τζάμια. Για τον Βραζιλιάνο που είχε φέρει ο Μάτος, δεν γνωρίζω που είναι και αυτή τη στιγμή τι κάνει. Πάμε γραμμές να σας ακούσουμε, να πούμε καλημέρα, να πούμε καλή εβδομάδα, να σας ακούσουμε για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ας σε ευγένεις. Ας δεν θες εσύ ευγένεις. Ξέρω, εγώ θα λέω ευγένεις, εσύ δεν θα λες. Εσύ θα ρίχνεις τα πινελίκια. Πάμε, ναι. Καλημέρα, ναι. Ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ είμαι. Ναι, ναι, ναι. Εσύ είσαι, ναι. Νίκος μου στην Ταμεία Πάσου, για καλημέρα παιδιά, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Βράστα αυτά, πάμε στο θέμα κατευθείαν. Ράπ έχω να κάνω να σου πω την άποψή μου και να θέλω να μου απαντήσεις εσύ. Ναι. Πιστεύεις, είδα χθες ότι η Άρη χωρίς Σιμών στο κέντρο, πρώτη ειδικά την εφητική, ήταν ανύπαρκτη. Θέλω να μου πεις την άποψή σου σε αυτό το θέμα. Δεύτερον, ότι τελικά Ρεάλ χωρίς Ρονάλντο. Γιατί δεν ήταν ανύπαρκτη η ΑΕΚ χωρίς το Σιμώες? Πού κινδύνευσε η ΑΕΚ χωρίς το Σιμώες, στο πρώτο ημίχρονο? Το πρώτο ημίχρονο κινδύνευσε. Ήταν κακή η ΑΕΚ. Ένα λεπτό, η ΑΕΚ ήταν κακή στο πρώτο ημίχρονο. Πού κινδύνευσε? Ναι. Ναι. Πού κινδύνευσε? Αν δεν έχει. Αν γυρίσεις, αν ο Πουλόπουλος. Είχε δύο φάσεις που έκανε καλό transition ο Άρης και έκανε τελειώματα με τον Μπρούνο Γκάμα το ένα που έκανε. Ένα τελειώμα με τον Μπρούνο Γκάμα. Με τον Τεκίνη. Πού ήταν αυτός ο Σιμώες? Άσε ρε. Η ΑΕΚ έχει Ουζουνίδη, φίλε. Ουζουνίδης είναι Λερνέα Ίδρυνα, ξέρεις. Άσε να μιλήσει. Ναι. Ναι. Δεύτερο, ότι δεν υπάρχει πλέον Ρεάλ χωρίς Ρονάλντο, ό,τι και να λέμε. Το παιδί είναι βιολικό, χαλάλι του. Υπάρχει μια βίνα πολλά. Εγώ δεν νομίζω να έχει σχέση με τον Ρονάλντο, περισσότερο παρά με τον Ζιντάν. Ποιος είναι βιονικός? Όχι, για το βράδυ πιστεύω θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ, αλλά θα κερδίσει δύσκολα η ομάδα μου. Γιατί όντως ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ καλή ομάδα, πολύ γρήγορη, και πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει λόγω εμπειρίας και λόγω χρυσού εξυπνάδας. Θα το προσπαθεί έξυπνα του Παναθηναϊκού, έτσι πιστεύω. Δεν μπορούν τα center back να κρατήσουν του Παναθηναϊκού. Συμμαζεμένο τον ακούς ο ΠΑΟΚ, συμμαζεμένο. Έτσι φοβάται. Είναι και οι παίχτες. Το φοβάται τον Παναθηναϊκό. Όχι, όχι, όχι. Έτσι είναι και οι παίχτες, να ξέρεις, γιατί παίξαμε η Φάκη Μπλαζέ με τη Βίτη και το αίμαδα από μέσα. Ο Δόνης ξέρει ότι οι δύο στόπερ στην Εφηβεία δεν μπορούν να παίξουν καλά και πετάει τρεις μέτρη στόπερ. Πάμε, επόμενη γραμμή.
Εκεί χάνει ο Παναθηναϊκός. Τρεις μέτρη στόπερ. Καλημέρα. Αυτούς έχει. Τι να κάνουμε. Αυτοί. Και πολλοί τους είναι. Ναι. Καλημέρα, ναι. Λέγε, φίλε. Καλημέρα, ρε. Καλό στον Μπογέρε, φίλε. Τι ωραίο παιχνίδι είναι αυτός. Τι μου φασίσαι, μόνο αδερφέ μου. Μια εκπομπή έρχεσαι, τρεις δεν έρχεσαι κι εσύ. Σε πήρε τηλέφωνο να με ρωτήσει αν μου συνέβη κάτι. Σε πήρα τηλέφωνο και το είχες κλειστό, ρε, ταγάρι. Μία παρά δέκα το βράδυ, τι θέλεις να κάνω, ρε, του Σταφάνι. Ακούστε με λίγο. Τι έπαθες, ρε. Όταν δεν σέβεσαι την πρωταθλήτρια, η οποία θα ξανά είναι πρωταθλήτρια, αυτά παθαίνεις. Μας πνίξεις, πρόσεχε. Γέλα, εσύ, γέλα. Πρόσεχε. Κοίτα να μην γίνουν εκλογές και πνιγείς μετά. Γέλα, γέλα. Αυτά τα λες σε κανέναν άλλον. Εάν αυτά που έκανε χθες ο υδραυλικός ο Μπογιέ τα έκανε χάρτ του ΠΑΟΚ, θα κατετραλαθεί σήμερα στα κεράσματα. Εγώ, φίλε, για τον Μπογιέ μιλάω από τις 23 Αυγούστου. Άργησες δηλαδή, να μου τα πεις εμένα. Δηλαδή, ρε δάσκαλε Ρατσόπουλε. Είναι δυνατόν εχθές το βράδυ αντί να διεξιάζεις τον Μπογιέ, τον Λιβάγια και το Πόνσε να μου λες πως κατέβηκε έτσι ο Άρης. Γιατί μειώνεις δηλαδή τη νίκη της ΑΕΚ και λες ότι έχασε ο Άρης. Γιατί ο φίλος ο Παπαγιανόπουλος μου είπε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ο Παπαγιανόπουλος έχει κόντρα με τον Μελισσανίδη. Και η κρίση θα σε δω την άλλη εβδομάδα με τον Παναθηναϊκό να σε δω τις μαγκές σου. Η κρίση του Παπαγιανόπουλου δεν είναι πάντα δίκαιη. Θα κρίνουμε όπως πρέπει και όχι με βάση το συνέστημα. Ξεκίνησε και το βράδυ και ο Άρης και έτσι και αλλιώς. Δεν κέρδισε η ΑΕΚ, δεν έκανε ο Άρης, μην μπερδεύεσαι. Εδώ έχει ένα δίκιο. Έχει ένα δίκιο. Η ΑΕΚ κέρδισε τα λεφτά. Για να κερδίσει. Ο Άρης είναι λίγο πιο, είναι πιο δικός μας. Τι να κάνουμε τώρα. Σε βοήθησε ο Άρης. Λευτεριά στο Γιάννο Παπαντονίου τώρα, τα γάρια. Αν δεν μπράβο που αφήσατε έξω άλλους άλλους και βρήκατε ξυλαστήριο βήμα τον Γιάννο. Ο Γιάννος. Θα κλάψουμε, ρε. Ο Γιάννος είναι ο μόνος μαζί με τον Σιμίτη που εγώ αν ήμουν κυβερνήτης θα έψαχνα ένα νησί. Θα τους έστελα σε εξορία σε νησί. Στη Γιάρο. Δεν ξέρω αν ήταν στη Γιάρο ή στην Πάρο. Κάπου θα ήταν ο Σιμίτης με τον Παπαντονίου. Εγώ αν ήμουνα κυβερνήτης θα τους έστελα εξορία. Και ας ερχόταν 5.000 κομμουνιστές έξω από το γραφείο να με κάνουν εντά. Θα τους έστελα στην εξορία. Γιατί ό,τι λεφτά έδωσε απλόχειρα ο Ανδρέας Παπανδρέου στον ελληνικό λαό. Τα πήραν εις τριπλούν, εις τετραπλούν αυτοί με το Πασόκ. Τα πήραν, ναι. Άρα το Πασόκ δεν τάισε τον κόσμο. Του τα πήρε πίσω ο Γιάννος. Με τον άλλο το να μην το χαρακτηρίσω. Μεταφορά χρημάτων είχαμε, Κωνσταντίνε. Μεταφορά χρημάτων με το χρηματιστήριο. Ο Παπαντονίου πρέπει να πάει εξορία. Στη Γιάρο όμως, όχι στην Πάρο. Στην Πάρο θα περάσει καλά. Και το νερό να του το δίνουμε αλάτι. Πάμε επόμενη γραμμή. Θα καθαρίσει νερό με αλάτι, φίλε, μια εβδομάδα γεια σας. Ας πεθάνει, δεν με ενδιαφέρει. Καλημέρα, επόμενος. Για μια χαρά, είσαι 69 χρονών. Λέγε, φίλε. 60 ήταν ο ιδιοκτήτης, λες, ακριβώς, 60. Εντάξει, δεν ήταν πολύ μεγάλος. Και μικρό δεν το λες. Εντάξει, ναι, είχε όμως 10 χρόνια να ζήσει. 15. Ναι, ναι. Καλημέρα, φίλε. Έλα, φίλε. Έλα, καλημέρα, Ραπ, καλημέρα. Γεια σου, φίλε. Καλώς ήρθατε. Πληγωμένος Αριανός. Ναι. Γιατί από τι είσαι πιο πολύ πληγωμένος, για πες μας λίγο τώρα. Πληγωμένος είμαι γιατί βλέπω ένα συνοθήλευμα της ομάδας χωρίς καμία συνοχή. Χθες αυτό που είδαμε, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν ότι πιο αποκρουστικό έχουμε τον τελευταίο καιρό. Ναι, ναι. Ισχύει αυτό. Μακριά από τους στόχους μας, θα μου πεις ποιος είναι ο στόχος. Έφυγε πεντάδα. Πεντάδα, ναι. Πρέπει να βγούμε Ευρώπη, ό,τι και να γίνει. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, σκέφτομαι για το μάτι της Κυριακής. Ναι. Και έχω πέσει, ξέρεις, σε μια περίεργη τώρα σκέψη. Πρέπει να νικήσω ή να χάσω. Ναι. Α, εννοείς ότι άμα χάσεις θα κουνήσει μαντήλι σίγουρα ο Ερέρα. Όχι, για τον ΠΑΟΚ σου λέει. Όχι, για τον ΠΑΟΚ. Α, για τον ΠΑΟΚ λες. Για τον ΠΑΟΚ, ναι. Φυσικά. Ναι, αλλά ρε φίλε, πρέπει να σκέφτεσαι πρώτα τον εαυτό σου και μετά τον γείτονα. Αυτό θα πω εγώ. Κοίταξε, όπως έγινε το πράγμα, ισχύει. Άμα νικήσω την Κυριακή, κόβω βαθμού το Ολυμπιακό. Άμα χάσω, φεύγει ο Ερέρα. Εγώ θα το πω ότι νομίζω ότι αντίπαλος του ΠΑΟΚ και φέτος δεν είναι Ολυμπιακός, είναι πάλι ΑΕΚ. Έτσι το βλέπω εγώ. Έτσι το βλέπω εγώ τώρα, μπορεί να κάνω και λάθος. Όσον αφορά για χθες, εγώ δυστυχώς βλέπω ότι δεν υπάρχει καταρχάς βάθος στο ρόστερ. Η ομάδα όπως πάει σε ένα μήνα θα μείνει από δυνάμεις. Δεν μπορεί δηλαδή η αλλαγή του ανύπαρκτου Λιουνές, γιατί δεν έχουμε σεντερφόρ, να είναι ο Νασλίδης. Το backup του λες, ναι. Φυσικά. Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση γιατί την προηγούμενη Κυριακή βγάζει Γιουνές, εχθές βγάζει την Κοινή και ήταν η ίδια αλλαγή. Ναι. Δεν μπορεί να εξαφανίζουν τον Μαρτίνες. Μαθαίνω ότι είναι ανέτοιμος ο Μαρτίνες, φίλε. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Είναι ανέτοιμος. Είναι σαν τον Βέρμπλουμ, είναι σαν τον Γιάγια Τουρέ. Δεν είναι έτοιμος ο Μαρτίνες. Και πότε θα παίξει το Μάιο. Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Εντάξει, okay. Ναι. Τον Ιανουάριο εμείς θα χρειαστούμε σίγουρα 6 μεταγραφές.
Ναι. Πολλές είναι 6 όμως. Πήρες 15, πάρεις άλλες 6. Τι είναι, μα δεν έχουμε βάθος. Δεν έχουμε βάθος. Εγώ αυτό βλέπω. Άμυνα δεν έχω. Παίζω. Πάζω αμυντικό χάφ να παίξει άμυνα. Το Σιώπη χθες δεν έχω καταλάβει καν τον ρόλο του. Ο οποίος έπαιξε καλά χθες, για από την αλήθεια. Ο μόνος. Ο οποίος διεσώθη σε όλο το 90. Γιατί εμένα, εγώ το ξαναλέω, δεν θέλω να λέω πράγματα που δεν είδα. Είδα ένα πολύ καλό Άρη στο πρώτο ημίχρονο. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Παιδιά, να είμαστε και δίκαιοι. Απλά στο δεύτερο, μετά το 2-0, αποσυντονίστηκε και ο Άρης παίζει με αφέλεια. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Φίλε, δεν έχει πλάν Β. Αυτό είναι το θέμα του Άρη. Αυτό το τσίκι τσίκι τώρα να δείξουμε ότι είμαστε ομάδα χωρίς να προσέχουμε τα νότα μας. Τα center back να μην τα βάζουμε. Να βάζουμε το Σόουζο να μαρκάρει τον Μπρίγιοβιτ στο. Άστε το τώρα. Να βάζουμε σε ζώνη να μαρκάρει ο Σιώπη στο center back. Είναι ελαγκλήματα αυτά τώρα. Κάτι τελευταίο να ρίχνω, Αργιανέ, να κλείσουμε. Έλα, δεν επιτρέπεται στο 5ο λεπτό να τρώσει γκολ από αντιπίθεση 57 μέτρα τρέξιμο. Ναι. Δεν το έχω ξαναδεί. Εκτό έδρα και στα πρώτα λεπτά. Στο 4ο λεπτό. Να πω ότι χάνω ένα 0 και μπήκα μπροστά. Θέλει 10 λεπτά να λήξει και την τρώω. Την αντιπίθεση το δικαιολογώ εν μέρη. Έφαγε 3 γκολ ο Άρης στο transition, παιδιά. Στην κόντρα που του έβγαλε η ΑΕΚ μέσα στο γήπεδό τη. Είναι αδιανόητο. Διεθνή, αλλού έχει το μυαλό του. Να σε καλά, Αργιανέ μου. Να σε καλά. Καλημέρα στο Όφεμπαχ, στο φίλο μου τον Μιτσάρα, που λέει: πες ο κουμπαράκι σου ότι σέβομαι τον Παναθηναϊκό. Δεν το φοβάμαι, λέει. Έχει διαφορά. Βρε, τρέμει το φιλοκάρδι σου, άσε τώρα σέβομαι. Γε. Αυτοί τρέχουν σαν τους διαόλους και εσύ είσαι με σταματημένη Δευτέρα τώρα. Άσε τώρα. Να κάνεις το σταυρό σου που τα center back είναι ο Μούγκουρας και ο Μούγκουρας τώρα. Άστο. Άτσι, Κοκολοβέτσιος τώρα. Το υφάκι μπλαζέ που είχα την Πέμπτη και το έμαθα από μέσα ότι ήταν λίγο ψηλωμένοι και λένε εφόσον τα πήρα. Άμα είχε ένα μολέδο ο Παναθηναϊκός. Άμα είχε ένα μολέδο τώρα, έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Θες δεξί μπακ, αριστερό μπακ. Θες goalkeeper που δεν είναι κακός, είναι καλός. Ναι. Θες Δόνι Κουρμπέλη, Τσαρδάρη αλλαγή, κάτσε αλλαγή. Καλά, δεν είναι και ο Μπέκεμπάουερ μαζί με τον Μέση και τον Ρονάλντο όλοι αυτοί. Είναι παλικάρια που τρέχουν. Έχεις να αντιμετωπίσεις τον Βέρμπλουμ, τον Γκάνια και τον Ζάκοφ. Σιγά τα αυγά. Στα χαφ πήγες. Στα χαφ πήγα. Ναι, εκεί που είναι το αδύνατο σημείο. Στην επίθεση ο Καμπέτσας, δεν σ' αρέσει. Πολύ καλός είναι. Ο Μακέδα. Ο Μακέδα. Καλός είναι. Πολύ καλός είναι. Καλός είναι. Καλός. Λοιπόν, αλλά δεν είναι πρίγιοβις. Σίγουρα δεν είναι πρίγιοβις. Οι τρεις από πίσω δυνατοί, ταχύτατοι κτλ. Βρε, δεν είναι τυχαίο ότι έχει κάνει αυτά τα πράγματα Παναθηναϊκός. Έλα τώρα. Έχει και πολύ καλό προπονητή. Να σου πω όμως κάτι. Ναι. Ο Δόνης τα είχε κάνει και με τον Πάοκ αυτά. Ναι. Το Πάοκ τότε εκείνη τη χρονιά δεν είχε το τρομερό ρόστρε. Με Μπουκάνο Κομαλό έπαιζα και με ένα Βιβιάν έπαιζα. Ωραία. Και με κάτι πιτσιρίκια. Ο Δόνης έχει ξανακάνει. Είναι καλό προπονητή. Σε αυτό πρέπει να πιστώσουμε όλοι. Είναι. Πάμε. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα παιδιά, καλή εβδομάδα. Θέλω να μιλήσω λίγο με τον κύριο Ντίνο. Τον κύριο Ντίνο, Ντίνο, έλα. Τον Κωστή, τον Γραφτόπλο. Ντίνο, έλα. Ντίνο, ναι. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Ντίνο. Καλημέρα. Είχες πει πριν ένα μήνα περίπου, τότε που είχες πει θα πήγαινε στο Λιτόχωρο και είχες ρωτήσει μερικούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ τι θέλετε να πάμε για πρωτάθλημα ή και η Ευρώπη. Και είπαν όλοι για πρωτάθλημα. Τώρα χάσανε, ας πούμε, για την Ευρώπη και έγινε ο χαμός. Εντάξει. Δεν έγινε κανένας χαμός. Ναι, δεν έλεγαν άρχισαν να φωνάζουν, να βγουν κτλ. Κάμονε, τίποτα δεν έγινε. Ίσα-ίσα να πούμε τώρα θα δούμε πώς θα διαχειριστεί αυτή την ήττα. Τι την ήττα που έκανε να πούμε κτλ. Σκέφτομαι μην βγει πάλι όπως έγινε, πετάξε μια τεσσάρα, όπως έγινε με το, χθες με, τον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ. Ναι. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, κύριε Κώστα, ναι. Η κατάσταση θα καθαρίσει μετά τη 10η αγωνιστική. Εκεί θα βγουν πολλά αποτελέσματα, ποιος θα είναι κατά 90% που θα αθλητής. Γιατί τώρα βλέπω και κατά 70% τον ΠΑΟΚ, αλλά στη 10η αγωνιστική, άμα δεις το πρόγραμμα, και κάτι άλλα παιχνίδια, παράδειγμα Παναθηναϊκός, θα τρώμε αυτά κτλ. Εκεί θα ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Ένα άλλο που θέλω να σε ρωτήσω, κύριε Τίνο. Θα περάσει. Εντάξει. Κάτσε, θα λοιπόν, εβδομάδα. Ο Πάπα θα πάμε να ξέρουμε ποιος θα είναι πιο πάνω. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, όταν λέμε ροντέσιο, τι εννοούμε, αλλαγές, φρεσκάρισμα, δοκιμές, τι εννοούμε. Όλο αυτό μαζί. Α, μπράβο, στα είπε. Ε, δεν το λέω στα ελληνικά. Εντάξει, μαθαίνουμε και ξένα. Τώρα εντάξει, κάτι άλλο που είναι να πούμε 70 χρόνια, τι να ξέρω. Πες να πούμε ότι ιδέες σου σημαίνει ένα φρεσκάρισμα, να πούμε στις ομάδες. Ή δοκιμές κτλ. Α, μπράβο, σωστά. Να σε καλά, να σε καλά. Έχουμε καλή επιτυχία στην ομάδα μου τη Λάρισα και καλές επιτυχίες στις ελληνικές ομάδες, κύριε Τίνο μου. Και σε εσάς καλή εβδομάδα. Ταχύτατος. Ελληνικά λέει θέλω, δεν θέλω rotation quality και δεν συμμαζεύεται. Με κουάκο, ο κόκκινος και τέτοια, ναι. Λοιπόν, πάμε, καλημέρα, επόμενος, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα σας, παιδιά. Καλώς σωνα. Και αυτός θλιμμένος ακούγεται. Πώς. Αργιανός από Βερολίνο. Έλα, Αργιανέ, έλα, γορμό. Λοιπόν, δύο πράγματα. Εργαζόμουν σε εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων στο αεροδρόμιο και η κυρία Μενεγάκη ερχόταν συχνά. Α, εδώ θα μας πει τώρα τι. Και το κεφάλι της ίσα-ίσα περνούσε που φαινόταν πίσω από τον μπάγκο. Ένα 59 είναι η Μενεγάκη. Άιντε πάλι. Ναι, δεν είναι, δεν είναι 70, φαίνεται ο άνθρωπος που είναι 70. Ένα 59.
Και δεύτερον, την κυταρίτιδα 4 τόνους. Εντάξει, άλλη την κυταρίτιδα. Άιντε με τη Μενεγάκη. Τέλος, έρχονται άλλες κοπέλες. Την είδα κιόλας πριν από αρκετά χρόνια. Μπορεί να ψήλωσε από τότε. Όχι τελευταία, δηλαδή. Όσο μεγαλώνει. Έβαλε μπόι από τότε. Όχι, όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος μαζεύει. Αλλά και την είδα πριν από, ήμουν πριν από αρκετά χρόνια. Δηλαδή ήταν νέα. Δεν θα θυμάσαι καλά κι εσύ. Μπορεί να είσαι μετά από κανένα ντόρτι με τον Άρη και να ζαλίσκες. Να είσαι καλά, επόμενος. Πάμε. Καλημέρα. 1,70 εγώ λέω. Βάζω στίγμα όποιος θέλει. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ονα. Άμα την βγάλει. Θα την περνάς 6-7 πόντους. Λες. Έλα. Θηρίο είμαι κιόλας, ε. Έλα τώρα. Άντε ρε Ραπτοπούλη να μιλήσουμε. Έλα, πάμε, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, γορμό. Παρένθεση αρχικά. Πού βρίσκουν την όρεξη οι Αριανοί, Αριανός είμαι κι εγώ. Ναι. Να κάθονται τώρα και να σκέφτονται μετά από αυτήν την εμφάνιση το αν θα κόψουν πόντο από τον Ολυμπιακό και ευνοηθεί ο ΠΑΟΚ. Ρε, ναι. Τα χάλια μας τα είδαμε. Ναι. Κυκλοφορεί η Ραπτόπουλε μια φωτογραφία τώρα στο διαδίκτυο, την είδα. Ναι. Αν δεις την κεφαλιά που βάζει τον γκολ. Τώρα μου την έδειξε ο Κουλιανός. Στην έδειξε. Ναι. Το βλέπεις στο Ματίγια. Το βλέπεις στο Μπάσα. Είναι, τι να πω τώρα, 80-90 πόντους. 70 πιο κάτω από, από τους επιθετικούς της ΑΕΚ. Ναι, κοντή ομάδα. Τα είπε ο Κωσής, τα είπε εδώ νωρίτερα. Όχι, η φωτογραφία είναι σοκαριστική. Εγώ τώρα την είδα. Για μένα, σοκαριστική πούμε, φωτογραφία. Είναι δηλαδή σαν να παίζει ερασιτέχνης με επαγγελματία. Όχι, είναι σαν να παίζουν οι άντρες με την ΚΑΠΑ 17. Και εγώ να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, ρε Κώστα. Και γιατί να κάνει παιχνίδι ο Άρης και η ΑΕΚ να τον περιμένει. Άσε την ΑΕΚ να κάνει παιχνίδι και περίμενε την εσύ. Είναι, δηλαδή, τόσα χρόνια οι προπονητές που φυλάγαν την άμυνα. Και εγώ, εδώ μεγάλες ομάδες όπως είναι ο Γιουβέντους. Εντάξει. Το πρώτο πράγμα που κοιτάει είναι να φυλάξει την άμυνά του. Από εκεί ξεκινούν όλα. Και λέω το άλλο, ας κάνει τώρα, παιχνίδι ΑΕΚ. Να πούμε, χόμαστε και με θυμάστε πως την πατήσαμε στο τελικό κυπέλλου με τον Μπάγεβιτς, με τον Ολυμπιακό. Α, ναι. Βγήκαμε μπροστά να πατήσουμε τον Ολυμπιακό. Ρε, άστο να κάνει παιχνίδι και περίμενε εσύ πίσω. Είναι μια αφέλεια διαχρονικά ο Άρης αυτό. Άστο να κάνει παιχνίδι και βγες στην κόντρα. Ξαφνικά γίναμε Ρεάλ Μαδρίτης τώρα. Αλλά τώρα τα λέτε. Να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα. Τώρα τα λένε όμως. Και αγκύμναστη ομάδα. Τώρα τα λένε. Μέχρι τρεις αγωνιστικές πριν πάμε για πρωτάθλημα, έλεγαν Κωνσταντίνε. Και αγκύμναστη ομάδα. Αγκύμναστη ομάδα. Λοιπόν, τώρα πήρα το ραβασάκι. Έχουμε δύο εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Από τώρα ξεκινάει ο διαγωνισμός. Μέχρι τις 10 παρα 2 που θα ολοκληρώσουμε. Μετά το διαφημιστικό, δηλαδή θα επιστρέψουμε 10 παρα 2, θα περιμένουμε τους δύο νικητές. ΑΜΗ 3 κενό ΠΑΟΚ, κενό ονοματεπώνυμο. Χθες στο Καμπ Νου της Βαρκελόνης, έστω και χωρίς Μέση, έστω και χωρίς Ρονάλντο. Ο Μέση πανηγύριζε, από μέσα του πανηγύριζε ή έκλαιγε. Πανηγύρισε, γιατί ήταν με τη Ρεάλ, ρε φίλε. Εντάξει, οκ, ήταν με τη Ρεάλ. Λοιπόν, ξέρεις τι θα έλεγε ο Μέση χθες. Τι θα έλεγε ο Μέση. 5 γκολ χωρίς εμένα, ρε. Εντάξει, να κάνω. Αφού οι άλλοι δεν έχουν Κριστιάνο. Οι άλλοι έχουν ένα προπονητή ο οποίος είναι υπατμών. Με τον Ραφίνια να πούμε. Και να πούμε, ναι, με τον Ραφίνια. Να πούμε ότι σήμερα υπάρχει συνάντηση του Φλωρεντίνο Πέρεθ με τον αδερφό του Αντώνιο Κόντε. Στο μάτς με την Μελίγια που θα δώσει μεσοβόμαδα θα είναι προπονητής ο Σολάρι. Έτσι για τη Ρεάλ. Το θυμάσαι ο Σολάρι. Ωραίος παίκτης. Προπονητής θα είναι ο Σολάρι για λίγο. Ο Κόντε θα αναλάβει. Λοιπόν, εμείς δίνουμε πριν πάμε στις γραμμές δύο εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. ΑΜΗ3 κενό ΠΑΟΚ κενό ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο 54-344. Πάμε γραμμούλες να πούμε τις καλημέρες μας. Να σχολιάσουμε τα του Άρη, τα του ΠΑΟΚ σήμερα. Τη ΣΑΚ, η οποία ήταν μεγάλη κερδισμένη χθες. Ο Πετράκης δοκιμάζει, λέει, τετράδα στην άμυνα. Ναι. Με Τζιμόπουλο, Μιχαήλ, Ευθεία και Σέντερφορντ τον Κλάου σήμερα. Όχο. Δεν βλέπετε το μάτς. Όχο. Θα το δούμε. 7 η ώρα. Τι, δεν θα έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Ναι. Λοιπόν, πάμε γραμμές. Έλα, σαν 90 και τα οποία είναι δικά σας. Καλημέρα. Έλα, Βίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Για τώρα μια ερώτηση. Αν ο Μπάσα το φάνηκε χθες φυσιολογικός. Ο Μπάσα. Ναι, ο Μπάσα. Κοίτα, φίλε, ο Μπάσα έπαιζε στόπερ χθες, ε. Όλα τα γκολ από πού ξεκίνησαν. Ναι, μισό λεπτό. Ο Μπάσα δεν θα τον κρίνω. Θα κρίνω αυτόν που έβαλε τον Μπάσα στόπερ. Έτσι, έτσι. Το ίδιο λέω. Ο Μπάσα δεν θα τον κρίνω. Αν μου βάλεις εξτρέμ τον Μπρίγιοβιτς ή αν μου βάλεις, ξέρω εγώ, χάφ αμυντικό τον Ντεγκινί, δεν θα πω εγώ τι αυτό τον Ντεγκινί. Μα πού είναι αυτό που τον βάζεις εκεί σε αυτή τη θέση. Μα δεν είναι αυτή η θέση του. Ο Μπάσα λοιπόν έπαιξε. Ωραία. Κακός έπαιξε στόπερ. Υπήρχε λόγος μάλλον να παίξει εκεί σε εκείνη τη θέση. Τι εννοείς, φίλε, γιατί το πάσο πονηρό εγώ ποτέ αντιλαμβάνω. Ποιο πονηρό, δηλαδή δεν το είδατε στις ναι, αλλά δεν φταίει αυτός αν δεν μπορεί να παίξει αυτή τη θέση.
Δεν φταίει ο Μπάσα αν παίζει στόπερ. Ναι, το πας αλλού. Ναι, γι' αυτό, γι αυτό σου λέω δηλαδή, το πας αλλού εσύ. Δεν το πας στο αγωνιστικό. Okay, το πας πονηρά. Εγώ σε καταλαβαίνω, αλλά αν το πας πονηρά, δεν πρέπει να το πας από τον παίχτη πονηρά. Α, μπράβο. Ο Μπάσα δεν φταίει εκεί που έπαιξε, δεν την έχει τη θέση. Δεν την νιώθει. Δηλαδή. Αλβανή φημίζω το λίγο και σε αυτά. Μάλιστα. Okay. Έγινε φίλε, καλημέρα. Να είστε καλά κι εσύ. Κοίταξε, να είστε καλά. Κάποτε όταν έπαιζε ο πατέρας μου, έπαιζε πάω Παναθηναϊκό στην Τούμπα. Και του λέω ο προπονητής θα παίξει πλάγιος μπακ. Ναι. Εγώ είμαι αργός, πώς θα παίξω πλάγιο μπακ. Το είπε ο μπαμπάς. Ναι. Ναι. Θα έρθει ο Πανάκης από εκεί, θα με βάλει μέσα στα δίχτυα. Ναι. Εγώ είμαι center back, δεν μπορώ να παίξω εκεί. Του λέει θα παίξει, λέει δεν παίζω. Λέει δεν παίζω, του λέει παίξε εσύ. Γίνεται μια φασαρία να πούμε στα. Γίνεται μια φασαρία στο ξενοδοχείο. Είναι ο Φούντας εκεί, ο ηθοποιός. Α, ο Φούντας, ναι. Ναι. Το πιάνει τον πατέρα μου, βρέα αγόρι μου, του λέει και εμένα ο σκηνοθέτης δεν με βάζει να παίξω αυτά τα έργα που θέλω να παίξω. Δεν καταλαβαίνω τι του λέω. Με κάνει ρεζίλ με στην τούπα, λέμε, λέω, δεν παίζω. Δεν έπαιξε. Και καλά έκανε. Παίξει center back 0-0. Λέω, εγώ δεν θα εκτεθώ. Πάμε, κάνει ο άλλος μέσα στην τούπα. Ναι, 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 ναι. Άντε να πάω κάτω στη λεωφόρο, να χάσω, αλλά εδώ. Εδώ, όχι, δεν θα θέλω. Κάνουν οι άλλοι. Ναι, 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 την άλλη μέρα πώς θα κυκλοφορήσει. Μαύρο στο ξύλο. Ήταν και πιο δύσκολα τα πράγματα Δευτέρα. Δεν έβγαιναν έξω, άμα χάνανε. Το πλάτο φλακώνανε, ρε, πλάκα κάνει. Πάμε, καλημέρα. Αυτά που λες με τον Μπάσα. Και εδώ θα φανεί τώρα ο Χατζησίση πώς θα δελυζήσει. Πάει κάνει μανούρα. Εγώ δελυζήσει άμα ήμουνα, θα πήγαινα στα αποδυτήρια και θα τάσπαγα και στα γραφεία. Με τις κλωτσιές. Ναι. Μέχρι τέμερα ρε και παίζει ο άλλος που δεν είναι center back. Ναι. Άντε να βάλεις τον Σόουζα. Να βάλεις τον Σόουζα. Πάλι δεν θα μιλήσω. Αλλά έχω εγώ center back. Και οι δύο μπορούν να μιλήσουν. Και ο Σόουζα μπορεί να μιλήσουν. Λέει έχεις δύο στόπερ και βάζεις έναν half. Half. Και ο Σόουζα έχει δικαίωμα να κάνει μανούρα. Γιατί ο center four. Δεν θα πει κάτσε ρε φίλε. Ο Τικίνη παίζει και φορέ, τον έχουμε δει. Άντε βρε τώρα το τσουτσούρι. Αν ήθελα να το κάνει λίγο πιο ευέλικτο, λίγο πιο γρήγορο τον Άρη, καλά έκανε και τον Εύρωτο Τικίνη. Το κόλλημα έχει να κάνει με τον Μπάσα. Αν θέλει να το πάει σε έναν τεπίδι στον Τικίνη, θα δώσει χώρο στην ΑΕΚ, δεν θα παίξει κατακτητικά. Ναι. Και pressing ψηλά τώρα ο Άρης. Τα είπαμε, τα είπαμε. Για μένα εκεί είναι το to the point, το πρόβλημα είναι εκεί. Καλημέρα. Έλα φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώ ονα. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Ο παδό Κοτσαέλη, Νικόλα. Έλα, ρε Κοτσαέλη, σπορ. Λοιπόν, Κοτσαέλη. Έχω μια διαφωνία μαζί σου και το έβαλα στίγμα πριν το μάτι του Βάχου με τον Άρη. Για ρίχτω. Ότι ο Άρης δεν θα βγει στην Ευρώπη. Ναι. Δεν θα βγει στην πεντάδα, όχι στην Ευρώπη, γιατί μπορεί να βγει σαν έκτος. Κάτι μα λοιπόν, είπε. Έβαλα στίγμα το κουμπαράκι μου. Άρα λε ότι δεν θα βγει στην εξάδα ο Άρης, γιατί εγώ βάζω και την εξάδα. Γιατί... Όχι, εγώ την πεντάδα έβαλα. Μετά, άμα βγει ο έκτος και έβδομος, άλλο καπέλο αυτό. Στην πεντάδα μέσα δεν θα είναι. Ναι. Στους πέντε πώς θα είναι, φίλε. Έλα. Πώς θα είναι. Αυτό λέω και εγώ. Αυτό διαφορώ με τον Νικόλα που το έλεγε από την αρχή. Κοίταξε, ένα βαθμό διαφορά έχει ρε παιδιά τώρα. Δηλαδή, άμα χάσουν Παναθηναϊκός, ένα βαθμό έχει. Μην τρελαίνεστε κιόλα. Ναι, και από. Νίκο, ναι. Ξάνθη και ο Πανετολικός τον πέρασαν. Και ακόμα έχει βάλει δύσκολα ο Άρης. Τον έφτασαν. Δηλαδή, έπαιξε με τρία μάτια εύκολα όπως λέτε. Ναι. Πούλησαν τα διαρκεία που λέει και, όλο, και το λέω τον κουμπάρο μου. Λέω εύκολα γιατί χθες βρεθήκαμε να παίξετε λέω στην ΑΕΚ. Όπως παίξατε με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Με λέει γιατί να μην παίξουν. Και θέλει και μια εξυπηρέτηση. Ποια? Επειδή βλέπετε στον κύριο Ανδρώνη, ναι, ναι. Έχουν εξαντληθεί τα φύλλα της πρώτης αγωνιστικής που ήταν πρώτος ο Άρης και δεν έχουν την βαθμολογία. Τι αλήτης είσαι. Τι αλήτης. Και της δεύτερης, Πρώτη και δεύτερη αγωνιστική. Ναι, πρώτη και δεύτερη, εντάξει. Να την έχουν κορμί, γιατί δεν πρόκειται να ξαναδούνε. Άντε καλημέρα. Να σε καλά, Κοτσαέλη. Εντάξει, αυτό το έχουμε σαν λαός. Ενθουσιαζόμαστε πολύ εύκολα, απογοητευόμαστε πολύ εύκολα. Με ζώγη είστε, ρε. Εγώ δεν είμαι, εγώ το έχω αλλάξει. Εσύ το, τι είσαι, δηλαδή. Εγώ δεν το έχω πλέον αυτό, τελείωσε. Ναι. Το δούλεψα μέσα μου, ούτε θα τρελαίνομαι, ούτε θα γίνομαι ράκος άμα χάνω. Λες. Λοιπόν, έχω τους νικητές για τον ΠΑΟΚ, θα τους δώσουμε στην πορεία, προέχουν οι γραμμές. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Μ' ακούτε, έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, λίγο για Ερέρα. Όταν ήρθε ο Κούπερ στον Άρη, στον πρώτο αγώνα με τον ΠΑΟΚ έφαγε 3 γκολ. 4 έφαγε. Είναι ή δεν είναι έτσι. 4 έφαγε. 4. Λοιπόν, έφτωτε δεν ξαναέχασε από τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, γι' αυτό ας κάτσει ο Ραπτόπουλος με τον Πασχάλη τον Τόγκα στην επανομή στο καφενείο να συζητάει. Μπας και μάθει λίγο ποδόσφαιρο, γιατί μόνο συζήτηση για τον Τόγκα τον Πασχάλη μπορεί να κάνει. Και με τον Αλέφαντο σε κάνα καφενείο. Θα ήθελες να κάνει με τον Αλέφαντο εκπομπή ρε ταγάρι, κολόβλαχε εσύ, κολόβλαχε. Κολόβλαχε. Ψυχάζει, 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 από το απλό ψυχάζει. Γιατί σ' ακούει όμως, δεν μας είπε. Κολόβλαχε. Γιατί σ' ακούει, δεν μου είπε. Στην επανομία και στην επανομία, βλάχο. Λοιπόν, πάμε καλημέρα. 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 Να την εκλεκτή κυρία. Έτσι, έτσι. Έλα, Κωστίχη μου μένει πολύ. Είναι που είμαι στεναχωρημένη συνέχεια εδώ που τον Άρη κατηγορεί. Δεν έπαιξα μπάλα, το ξέρω στο δεύτερο. Τι έπρεπε να κάνω δηλαδή. Τι έπρεπε να κάνω. Τι έπρεπε να κάνω δηλαδή.
να μην βάλουν τα center forward, να μην βάλουν τα center back τους. Ναι. Εσαναχωράει και τώρα. Τι άλλο να κάνουν για να χάσουν δηλαδή. Άνθρωπος, κυρία Δώρα, τώρα μην τη σκάσει τώρα το κορίτσι μας. Τι άλλο να κάνουν. Εντάξει, δεν πήγε καλά το μάτς, κυρία Δώρα. Δεν πήγε. Δεν το διαβάσαμε καλά. Δεν παίξανε μπάλα. Πώς θα το κάνουν. Βρε, παίξανε μπάλα στο πρώτο ημίχρονο. Μια χαρά έπαιξε. Πώς το παίξανε, αλλά δεν έμπαινε μπάλα. Ναι. Και δεν περίμενα. Τόσα γκολ να φάμε δεν περίμενα. Ναι, έφαγε πολλά. Μετά το 2-0 κατέρευσε η ομάδα σαν να μην υπήρχε ήταν στο ναι, ναι κυρία Δώρα. Τι είπα παιδιά, παλικάρια είναι αυτά, αντί να δοθούν και να παίξουν καλύτερα, να παίξουν χειρότερα. Ναι, δεν πήγε καλά κυρία Δώρα μου, δεν πήγε κόσμο. Δεν πήγε, δεν πήγε. Μη στεναχωριέσαι, εντάξει. Την άλλη αγωνιστική θα κερδίσουμε τον Ολυμπιακό. Μακάρι. Άντε, μπράβο. Χάρηκα που έχασε η Ρεάλ πάρα πολύ. Α, είσαι Μπαρτσελόνα εσύ, Ναι, βέβαια. Ένα, εντάξει, είχες και μια νίκη. Τουλάχιστον να μην πάει στράφη το Σαββατοκύριακο. Ναι. Φιλιά, κυρία Δώρα μου, καλημέρα, κορίτσι. Μην το συναχωρήσω, κορίτσι, ρε. Άιντε, μας παίρνει εδώ πέρα τώρα, με στεναχώρησες, λέει. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Γιατί στο ένα χρόνο ρεκοστή την πιτσιρίκα, γιατί κάνεις ιστορίες. Λίγα να σου πω τα γάρια. Πάει. Καλημέρα. Αυτό ήταν. Γιατί δεν λέτε, ρε παιδιά, το συμβάν που γίνεται η Κυριακή. Να δώσουμε συγχαρητήρια στην κυβέρνηση που είχε δώσει στην Αλβανία κλούβες, αλεξίσφαιρα, πιστόλια, από τα πάντα να σκοτώνουν τους Έλληνες. Κομμουνιστές δεν θέλατε. Αριστερά δεν θέλατε. Με το Πασόκ δεν είμαστε. Πασόκ ήταν Έλληνες. Τι θέλετε, γιατί διαμαρτύρεστε. Δεν έχετε την κυβέρνηση που θέλετε. Θα υποστείτε και κάποια στραβά. Όχι αυτή την κυβέρνηση. Δεν ξέρω. Ποια κυβέρνηση έδωσε, λέω. Δεν τα χώσουμε όλες αυτή την σημερινή κυβέρνηση. Μονάζιγα δικά σου δεν τα θες. 40 και χρόνια εσύ... πολυτεχνία, ιστορίες, εξυγχρονισμός. Να δώσουμε σήμερα και σήμερα. Τι κάνουμε τώρα δηλαδή. Άστε την αριστερά άρα, 20 χρόνια να κυβερνήσει. Το περάσουμε στον Τούκου. Ας την κυβερνήσει την αριστερά 20 χρόνια. Δεν μου λες. Ναι. Να δώσουμε και συγχαρητήρια σήμερα στην αστυνομία. Τι μας δίνει ραντεβού με τους Αργιανούς. Τι Αργιανούς. 5 ώρα παίζει ο Άρης, τελειώνει 7, εμείς πάμε να δούμε την Παοκάρα και θα κλείσουμε τα ραντεβού στην Πανεπιστημία. Όλοι σήμερα μάγκες 8 ώρα πανεπιστήμια. Μάλιστα, φύγε. Μας... Τα λέμε, φύγε. Τι έχει στα πανεπιστήμια σήμερα. Λέει ο φίλος ότι 5 με 6,5 7 παρα 4 παίζει ο Άρης μπάσκετ. Έτσι, 5 ώρα. Άρης Ολυμπιακός. Ναι. Και λέει ο φίλος ότι εκείνη την ώρα 7 και κάτι θα ξεκινήσουν να έρχονται και φίλοι του ΠΑΟΚ. Από πού να έρθουν. Ναι. Από όλη την πόλη. Ξέρω από πού θέλουν να έρθουν. Για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Αυτό λέει. Ναι. Εγώ λέω πάντως ότι 6,5 ώρα θα έχει τελειώσει το μάτς. Μέχρι τις 7,5 έχει διαλυθεί η όλη ιστορία. Γι' αυτό και έγινε το παιχνίδι 9,5 και δεν έγινε 8,5, δεν έγινε 9. Ρε παιδιά, αυτά θα γίνονται και θα γίνονται και γινόνται και θα ξαναγίνονται. Θα βρίσκονται μεταξύ τους και θα πλακώνονται. Ας βρίσκονται. Αφού θέλουν να πλακώνονται, ας βρεθούν κάπου σε ένα δάσος όμως. Εντάξει, ρε φίλε, δηλαδή άμα θέλουν να πλακωθούν, τι να κάνουμε εμείς. Θα τους πούμε, μην πλακώνεστε. Με το ζόρι, με το σανιό, καλημέρα. Αν θέλουν να πλακωθεί, το βάλω εγώ φρένο. Νικό, καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς το να κάνει. Γεια σου, Νικό. Έλα, Πασάκα μου, έλα, γόρι μου. Εγώ στεναχωρέθηκα, δεν είμαι Αριανός όπως ξέρεις. Στεναχωρέθηκα επειδή έχασα από τους κλέφτες. Που μας κλέψαν το πρωτάθλημα. Πέρσι, ναι. Αλλά δεύτερο, το έχω πει και την άλλη φορά, όταν λέει το Μεριμίγκι πετάει, βγάζει φτερά και πετάει τα καψεριά και πέφτει κάτω. Πολύ γρήγορα τα βγάλανε. Πολύ γρήγορα μπήκανε μέσα στο παιχνίδι. Και αυτοί τους, ο σκοπός τους ήταν να κερδίσουν τον ΠΑΟΚ και τίποτα άλλο. Πολύ γρήγορα δεν προσγειωθήκαν να πούνε κάτσε ρε με ομαδούλες παίξαμε και εμείς και εμάς και κερδίσαμε. Κάτσε θα έρθουν τώρα και τα μεγάλα κύματα. Και από εχθές άρχισε να πούμε να χάνει συντριπτικά. Ας κοιτάξουν να προσγειωθούν τουλάχιστον για εφέτο να σταθεροποιηθούν και ύστερα βλέπουν αν κερδίσουν τον ΠΑΟΚ ή κάποια άλλη ομάδα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, γόρι. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε στον επόμενο. Πάμε. Καλημέρα, φίλε. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς τον. Εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς. Έχω να κάνω δύο ερωτήσεις. Έχω να σας κάνω και δύο. Καταρχήν, τι κόμπλεξ είναι αυτό, είναι δυνατόν δηλαδή. Χάνουνε 2-1 από τον ΠΑΟΚ, χάνουνε 4-0 από την ΑΕΚ και σκέφτονται πώς θα κόψουνε βαθμούς από τον ΠΑΟΚ. Όχι, γιατί τι θα κάνουμε τον Ολυμπιακό, είπε ένας φίλος, ναι. Ορίστε. Τι θα κάνουμε τον Ολυμπιακό, σκεφτόταν το μαζί, ναι. Πώς θα το διαχειριστούν, σκέφτεσαι δηλαδή να κόψεις βαθμούς από τον ΠΑΟΚ και όχι να κερδίσεις εσύ. Άκουδο. Εσάς τη νοιάζει δηλαδή να κόψεις βαθμούς από τον ΠΑΟΚ. Άκουδο, αυτοί πήραν χαμπάρι ότι οι Ευρώποι δεν βγαίνουν. Και σου λέει δεν βγαίνουμε επειδή δεν βγαίνουμε Ευρώπη. Πάμε να σκοτωθούμε τον Ολυμπιακό. Ναι. Σου λέει θα βγούμε 8η, 7η, 9η. Αυτή είναι η χρονιά μας. Δεν βγαίνουμε, δεν πέφτουμε. Κατηγορία δεν βγαίνουμε 5η. Δεν φαίνεται, δεν πρόκειται να βγουν. Φαίνεται. Φαίνεται. Ξάντη θα βγει. Η Τρίπολη θα βγει. Τρίπολη είναι πάρα πολύ πίσω. Δεν έχει σημασία. Πάρα πολύ πίσω. Δεν έχει σημασία η Τρίπολη που είναι πίσω.
Εάν θα μπορέσει να περάσει κάποια ομάδα για μένα τον Άρη, είναι μόνο η Ξάφη, καμία άλλη. Γιατί αν τον περάσει. Η δεύτερη, που να κάνω. Γιατί αν τον περάσει. Πανιόνιος. Έβαλα στοίχημα χθες με ένα φιλαράκι. Ναι. Εάν θα βάλει ένα γκολ ο Παναθηναϊκός μέσα στην Τούμπα. Ή εάν θα κερδίσει ο Πάοκ με δύο γκολ διαφορά. Εσύ τον Παναθηναϊκό χωρίς διαιτησία τον παίρνεις μέσα στην Τούμπα σήμερα. Χωρίς διαιτησία. Ξέρω δεν τι έχω. Γιατί, 50-50 το παίρνεις τον Παναθηναϊκό. 50-50, ναι. Το παίρνεις. Φυσικά. Γιατί τον ακροατή. Φυσικά, φυσικά, ναι. Βάζεις 200 ευρώ στο λάσο σήμερα. 200 ευρώ δεν έχω για τα βάση. Οπότε είμαστε λίγο δύσκολα. Εντάξει. Μια που το θέτεις στοιχηματικά η απόδοση είναι πάντως λάθος. Δεν γίνεται να δίνεις ένα μάτς το οποίο είναι ντέρμπι, οι ομάδες είναι ψηλά, είναι αίτες και να το δίνεις στον Άσο ένα 40, ένα 50 με το Σανιό. Ένα 50? Ένα 50. Βάζεις ένα 1000 ευρώ, πάρτε 500 αφού είσαι. Είναι λίγο ένα 50. Το βάζεις 1000 ευρώ. Όχι, γιατί είναι λάθος. Όχι, δεν φοβάμαι. Φοβάσαι το Γιάννη Γιωβάνι. Φοβάσαι το Γιάννη Θεοδωρίδη. Δεν φοβάμαι κανένα. Όχι, κοίτα, εγώ το στοίχημα που έβαλα. Με το πουκάμισο. Ένα 50 δεν δίνεται αυτό το μάτσο. Το μάτσο είναι ένα 80 τουλάχιστον. Ένα 80 το βάζω, ναι. Δεν πάει κανένα παοξής να βάλει μεγάλο μισθό. Ένα 50. Στο ένα 50. Γιατί αφού είναι σίγουρος. Ένα 50 θα είναι Πάοκ Ξάνθη, όχι Πάοκ Παναγιώτης. Ο Παοξής έχει δει το Πάοκ με τη Βίτη. Έχει δει το Άρη με τον Πάοκ, έχει δει τον Πάοκ με την Άκη. Ένα 50 πάει... έδινε και Πάοκ Βίτη, να ξέρεις. Και ένα 80 να ήταν, δεν έβαζε 200 ευρώ ο Παοξής. Εγώ το στοίχημα που έβαλα ήταν για το αν θα κερδίσουμε με δύο γκολ διαφορά και πάνω. Όχι για το αν θα κερδίσουμε. Όχι αν θα κερδίσουμε. Με αβάτζο. Αυτό. Με ξένο διαιτητή. Και ο χαμένος και ο χαμένος θα πάει ή στην οφόρη στην Τούμπα στο Πάοκ Ολυμπιακός, στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Αυτό. Να σε καλά, αδερφούλη. Να σε καλά. Ο Ζάμπα με τον Κουλιμπαλί θα παλέψει εκεί. Ναι. Μάλιστα. Τάξε. Και ο άλλος δεξιά ποιος θα είναι. Ο Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ αριστερά θα είναι με τον Κουλιμπαλί και ο άλλος ο Ινσούα με τον Ζάμπα. Ναι. Μάλιστα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Για τον Άρη μου λέει Κούλ, τι πιστεύεις ότι πλήρωσε χθες. Τι πλήρωσε. Είπαμε είναι αφελής, δεν έχει plan B, τα είπαμε. Είναι θρασής χωρίς να έχει το ύψος το ανάλογο. Τα τελευταία 20 και δεν προπονητής σου υπερεκτίμησε την ομάδα. Τα τελευταία 20 λεπτά στο Άρη ΠΑΟΚ. Τα τελευταία 20 λεπτά στο ΑΕΚ Άρης και δείτε ότι υπάρχει και κόπωση. Πώς σου περπατάνε οι παίκτες στο Άρης σαν τους γέρους να πούμε. Και αυτό μπαίνει στην εξίσωση. Φορμάρατε την ομάδα για ένα μήνα. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλώς ονα. Τι κάνετε, Βερολίνο, ας πούμε από το Βερολίνο. Έλα ρε Μπερλίν, έλα γορμού μου. Λοιπόν, και νωρίτερα λοιπόν, σαργιανός cool. Από εκεί. Έλα. Ένα 50 είπες στην τον ΠΑΟΚ. Ναι, ένα 50. Πόσο να το δίνει ρε Σικούλ, είναι ο περσινός πρωταθλητής ναι. Που παίζει με την περσινή ομάδα που έπεφτε και άλλαξαν όλοι οι νόμοι της Ελλάδος για να μείνει στην κατηγορία. Εσείς τι κάνατε, ήσασταν υπέρ ή κατά στον Παναθηναϊκό. Κατά, εμείς. Κατά ήσασταν, ναι. Κλάψαμε την Κέρκυρα που είναι δικιά σας. Εμείς κρατήσαμε την ίδια στάση με τον Ηρακλή. Ναι, ναι, ναι. Είμασταν σταθεροί. Ναι. Στις τουαλέτες πήγαν. Ωραία άντρες εσείς. Ναι. Ναι, αλλά ρε φίλε, το στίγμα είναι απόδοση. Η απόδοση δεν αξίζει. Δεν αξίζει να το παίξει, αλλά λογικά το δίνουν τόσο. Εντάξει, ναι, εννοείται, χαζή δεν είναι αυτή. Εννοείται ότι λογικά το δίνουν τόσο. Ναι. Εγώ τώρα πήρα να αφήσω ένα μήνυμα στον Νικόλα τον Καστοριανό. Για πες. Να μην μας ξαναπεί να φοβόμαστε εμείς οι παοξίδες να μην γίνουν εκλογές. Γιατί εμείς πρωτάθλημα δεν πήραμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί το πήραν το πρωτάθλημα με το ΣΥΡΙΖΑ. Σωστός. Να παρακαλάνε αυτοί να μην γίνουν εκλογές. Σωστά μιλάς. Σωστά μιλάς εδώ. Μην μιλάτε εσείς για ΣΥΡΙΖΑ, ρε ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Γιατί η ΑΕΚ πρέπει να μιλάει. Όχι. Άμπρα, αυτό λέει. ΣΥΡΙΖΑΙ και οι δυο. Άμπρα. Ο ένας τα χρέα από 50 τα έκανε 10. Για αυτό να τα αλλάξει ναι. Το πάρει ο Κούλο. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Αυτή πήρα πρωτάθλημα με ΣΥΡΙΖΑ. Και αν γκρεμίσουμε το σχολείο για να κάνει γήπεδο ΠΑΟΚ. Είναι για βαρβάρα το. Γιατί να τσιγκλίσουμε να πούμε. Κρεμίσουμε τα σχολεία, κάνω πάω γήπεδο. ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, κρίσουμε τα σχολεία τώρα. Πλάκα ΣΥΡΙΖΑ, μας ρε, τώρα. ΣΥΡΙΖΑ. Τι μας δώσανε, ναι. Και τι έγινε που έβαλε η ΕΡΤ. Τα Σκόπια τα έβαλε Βόρεια Μακεδονία. Το άλλαξε μετά. Το άλλαξε. Σιγά... Μετά είπε δεν ήταν δικό μας το λάθος. Τι να κάνουμε. Σιγά τώρα. Τα αίματα. Ναι. Είπε δεν ήταν λοιπόν. Δικό. Α, δεν ήταν δικό μας το λάθος. Το παιχνίδι είναι άσο σήμερα. Μην το φοβάσει κανένας, έτσι. Τι περίσσεμα έχει. Τι λεφτά έχει στο παντελόνι. Τι. Λεφτά έχει στο παντελόνι. Πολλά. Ναι. Παίξτε ναι. Στον Άσο και στείλε μας φωτογραφία το δελτίο σου. Τι να παίξω βρε, ένα 50 να σου στείλω βρε. Ναι, αυτό τα πάρεις, για τα πάρεις. Πάλε 1000 ευρώ, πάρεις 500. Να νικήσει μέσα έξω που να είναι. Βάλε πάρ' την κάρτα στον Προποτζίδικα, παίρνουν κάρτα. Παίρνουν παντού. Πήγα να παίξω την Κυριακή προπό και ήταν κλειστά τα Προποτζίδικα. Ναι, τα κλειστά προποτζίδικα, τα είπαμε. Φλακίες του. Φιλιά, φιλιά. Κλείς Κυριακάκη και τα Προποτζίδικα. Αφού ήταν 28 ευρώ. Δεν πάνε τα 29. Σπάζω προποτζίδικο ρε τάγαρη 28 Οκτωβρίου. Γιατί να μην πάω. Ήθελα να το δω αυτό. Ένας ακροδεξιός έκανε, είπε να όχι και γιορτάζουν όλοι οι οπαδοί. Οι οπαδοί του νέου 75 χρόνια γιορτάζουν, κάντε παρελάζει να τα γάρια.
Είπε ο ακροδεξιός το όχι. Λοιπόν, άλλον ένα θα πάρουμε. Έχω τους νικητές για τα δύο εισιτήρια του. Είπε ο ακροδεξιός το όχι και κάνουν οι κομμουνιστές παρέλαση 75 χρόνια. Τότε δεν ήξεραν ούτε ακροδεξιοί ούτε ακροαριστεροί. Yeah. Καλημέρα. Μάλιστα. Καλημέρα, καλημέρα Νίκο, καλημέρα Κώστα. Καλώς ήρθατε. Ραφίνα, από Ραφίνα Παοκάρα. Έλα ρε Ραφίνα. Τι κάνετε, καλημέρα, καλά είστε. Πήγε στο Μπουργαράκι το ψαράδικο ρε. Ξέρεις γιατί πήρα να ρωτήσω τον Νικόλα. Έχεις νέα, θα έρθουν όλα τα σχολιαρόπεδα επάνω αύριο, γιατί αύριο ξημερώνει σχολείο. Θα έρθουν όλοι επάνω. Όλοι, νομίζω ότι ακυρώθηκε η γιορτή. Ακυρώθηκε η γιορτή, η εκδήλωση του είχαν το πρωί, είπαν προσευχή και θα έρθουν όλοι. Θα έρθουν όλοι άπατες επάνω, γιατί κοίταξε να δεις. Μονοήμεροι. Δηλαδή ολονυχτία και πίσω, μετά από τρία γκολ και πίσω. Έτσι ακριβώς. Μ' αρέσεις, δεν είναι. Τι λέει ο φίλος? Λέει ο φίλος τα σχολιαρόπεδα του Παναθηναϊκού πήγαν, θα έρθουν μια μονοήμερη εκδρομή εδώ. Πόσα λεφτά έχεις στο παντελόνι, ρε παλικάρι? Τι πράγμα. Λεφτά έχεις στο παντελόνι? Έχω. Βάλτα στον άσο του πάω και στείλ το δελτίο εδώ να το δούμε. Ναι, θα σου πω κάτι, Κώστα. Όχι, να μην μου πεις. Βάλτα λεφτά στον άσο. Ναι. Ένα 50 και στείλτα στον Κουλιανό να τα δούμε τα δελτία σας, ρε. Ρε φουκαράδες που στα λόγια είστε πρώτοι, αλλά μάλα πληρώ. Ποιος πάει, ρε άσος. Εσύ άσο δεν το έχεις πριν, να μας τελάβεις. Βάλτο. Βάλτο να άσο, ρε. Βάλτο να φοβάσαι να το βάλεις. Όχι, δεν φοβάσαι. Φοβάσαι κάτι Γιωβάνι. Άκουσα μας. Βαρτάδες. Άκουσε με, τι θα σου πω προσεκτικά. Θα σου πω προσεκτικά για να με καταλάβει. Εγώ δεν είμαι από τα παόκια της νέας γενιάς, είμαι 50 χρονών, είμαι παοκτής με μη και από πίσω, εντάξει, παοκάρα από παλιά. Άκουσε με, τι θα σου πω προσεκτικά. Απόψε, επειδή σε αυτά τα σχολιαρόπεδα είναι το στυλ του Άρη που βγάζανε γλώσσα την περασμένη εβδομάδα, δεν έχουν παίξει με ένα μεγάλο σύλλογο. Παίζουνε μόνο, έχουν παίξει με τους πιο υποδιέστερους. Σήμερα πιστεύω ότι έρχονται πολύ μαζεμένοι επάνω. Θα φάνε τα μπαλάκια του σήμερα επάνω. Εντάξει. Ναι. Παιδάκι μου, το πιστεύω κι εγώ. Θα βάλεις 500 ευρώ στον Λάσο. Α, μπράβο, ναι. 500 ευρώ δεν θα βάλω, αλλά θες να σου πω κάτι. 500 ευρώ δεν έχω να τα βάλω. Πόσα έχεις? 4 ευρώ δεν έχω. Από τη λαϊκή μας λαϊκατζής είναι ο άνθρωπος. Έχεις όλο τον πάγκο στον Άσο. Όλο τον πάγκο. Να σου πω κάτι. Άλλες εποχές τον έπαιζα για πλάκα. Όλων. Αλλά θες να σου πω κάτι. Ναι. Το πιστεύω ακόμα ότι θα κερδίσουμε. Ότι θα παίξω το βράδυ, θα σου στείλω το δελτίο αύριο. Σκορ. Θα σου παίξω 3-0 σκορ το βράδυ και θα δώσω και τον Άσο. Μ' αρέσει. Θα το στείλω το πρωί αύριο. Για τα παιδάκια του Παναθηναϊκού. Φιλιά στη Ραφίνα. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Λοιπόν, 10 η ώρα. Νικητές Μπουντούρης Πέτρος και Λεβέντος Παναγιώτης. Το ξαναλέω. Οι δύο που θα πάνε στην Τούμπα σήμερα, Κούτρα Τζαμπαντάν. Μπουντούρης Πέτρος και Λεβέντος Παναγιώτης. Η With Vision σας φέρνει την καλύτερη προσφορά Netflix για να έχετε το πιο τρομακτικό Halloween. 12 μήνες δώρο Netflix με σύνδεση With Fiber μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Τρέξτε να προλάβετε την προσφορά στο win.gr ή σε ένα κατάστημα Wind και δείτε Stranger Things, δείτε Dandam, δείτε ακόμα Απόστολος, το είδα με τα μάτια μου. Όλα αυτά μέσω της Wind Vision, φίλες και φίλοι. Είπαμε 12 μήνες δώρο από το Netflix μόνο με Wind Fiber και από τη Wind Vision. Κάπου εδώ κατεβάζουμε στόρια. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Cool και Rap τέλος. Μαζί με Καζαμπάκα πάντοτε στα πλήκτρα. Σκυτάλη, Γιώργος Ζαΐρης, Γιάννης Πάγκος. Νωρίτερα έρχεται ο Κώστας Βαραγιάννης για δελτίο.